Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στον κύριο Τρέγια. Τι γίνεται? Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται? Ακούγομαι. Ακουγόμαστε. Ναι, ακούγομαι σίγουρα. Γιατί να μην ακούγεις? Ξέρω που μπορεί να μας κάνεις κανένα σαμποτάζ. Εγώ μόνο γιατί σαμποτάζ να κάνω? Αυτό έχει. Όχι, δεν σε παρακαλώ. Δεν συμφέρει να πολύ μιλάω, ρε παιδί. Γιατί? Γιατί? Γιατί μιλάει ο Νταμπλούχος. Πάντε πάλι. Πρωταθλητής, ο Νταμπλούχος. Το είπαμε. Τα ακούς, φίλε. Ισχύει. Εγώ είπα ότι δεν ισχύει. 34 χρόνια περίμενα. Σωστά. Να το ζήσω. Πόσο ήσουν τότε, 15? 15. Περίμενα να το ζήσω, ρε φίλε. Καλά έκανα. Λογικό είναι. Είναι τεράστια επιτυχία. Λογικό. Και εγώ περιμένω, αλλά περιμένω. Στο περίμενα είμαι. Θα περιμένεις εσύ. Θα περιμένω λίγο ακόμα. Πιστεύω θα περιμένω κάποιους μήνους ακόμα. Θα περιμένεις κάποια χρόνια ακόμα. Κάποιους μήνες θα περιμένω, λέω εγώ. Ίσως είναι τριψήφιο το νούμερο των ετών. Οι μήνες. Όχι τριψήφιο. Δεν προλαβαίνω να είναι τριψήφιο. Δεν προλαβαίνω. Δεν πειράζει. Δεν προλαβαίνω. Θα είμαι στα κημητήρια. Θα είμαι. Θα είναι η απόγονη. Θα είμαι αστρόσκονη. Θα έχεις απόγονους. Απόγονος δύσκολα. Δύσκολα. Πέρασε το τρένο. Γιατί πέρασε το τρένο? Πέρασε το τρένο, ρε φίλε. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Στα 50 δεν μπορείς να κάνεις παιδιά. Καλά, και στα 80 έκανε ο Βουτσάς. Πώς είναι 80 τόσο? Μια χαρά μπορείς να κάνεις. Δικό του είναι. Δικό του. Α, μήπως έκανε με αυτό, ρε. Με αυτό έκανε. Με γονιμοποίηση. Με αυτά έκανε. Με τι να κάνει άλλο. Τι να κάνει. Δηλαδή στα 80 ο άντρας μπορεί να έχει στήσει, ρε παιδί μου. Εδώ η επιστήμη. Αυτά τα ξέρει ο κύριος Ματζούκης, τα ξέρει καλά. Μπορεί στα 80-85 ο άντρας να έχει στήσει κανονικά για να τεκνοποιήσει. Αυτό του είπα. Αυτό του, ο Βουτσάς σου λέει. Ο Βουτσάς πώς, τι. Πώς. Τι. Τι. Σιγάρε, τι λες. Σιγάρε. Σιγά. Άμα κουκουρούκου θα ήταν. Σιγά. Τα καρότα από κάτω. Σιγά. Πώς είναι. Σιγά μην έκανε με το χάπι, σιγά. Λίγο δύσκολο. Δύσκολα. Λίγο δύσκολο. 84-83 είναι ο άνθρωπος. 100 να ζεις. Μπορεί να παρέδωσε σπέρμα, ρε παιδί μου. Αυτό έκανε. Βαντάμ. Αυτό έκανε. Ναι, και αυτό να έκανε. Έγινε. Ηρακλής είναι. Είναι και Θεσσαλονικός, όπως είναι Ηρακλής. Εντάξει, και τι, δεν πειράζει. Δεν ξέρω. Θα φεύγει, δεν μας το πάει. Αριανός δεν είναι πάντως. Αριανός δεν είναι, όντως. Ναι. Λοιπόν, η Άρσεν. Οπότε μπορείς να κάνεις παιδιά εσύ. Εσύ μέχρι τα 60 άνετα μπορείς να κάνεις. Ναι. Τη ζωή που έχεις κάνει. Αλλά μην το αφήνεις. Άμα ζούμε μέχρι τα 60, δεν ξέρεις. Αν μόλι τα μάτια αυτό τι το είναι. Φόβο, δηλαδή άμα ζεις και άμα δεν ζεις. Άμα ζεις, ρε φίλε. Ένα, δέσεις, τώρα τα έλεγες. Τώρα τα έλεγες. Τι να, και άλλοι με τα ποδήλατα οι άνθρωποι πήγαν και τους πήρε τη ζωή. Ωραία, χθες βράδυ αυτός που ήταν. Αυτά τα πράγματα, τα παιδιά. Χθες βράδυ, άκουσε με λίγο τώρα. Άλλο η πλάκα, χθες βράδυ. Αν μιλούσες με αυτό το παιδί, τον ποδηλάτη, τους δύο που σκοτώθηκαν. Τι θα σου λέγανε. Χθες βράδυ δεν μπορούσα να μιλήσω με τα παιδιά, γιατί χθες μεσημέρι έγινε. Μέχρι χθες μεσημέρι, προχθές βράδυ. Προχθές βράδυ. Τι να πεις, φίλε. Αν τους έλεγε που δεν ξέρεις πώς θα ζούμε, δεν θα τον έλεγε σιγά, ρε φίλε. Νέος άνθρωπος. Εντάξει, λέμε το λογικό, ρε Ζάχο. Το λογικό λέμε κι εμείς. Αλλά στις ημέρες που ζούμε, λογική δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, μα αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει λογική. Τσουπ, ξυπνάς και γεια σας. Χτύπα ξύλο. Χτύπα. Γι' αυτό. Ό,τι φας, ό,τι πιες. Και ό,τι αρπάξεις τώρα. Ό,τι αρπάξει ο πισινός. Εδώ θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό έτσι λίγο. Αυτό βλέπω, διαβάζω. Ξεκινήσουμε με τους χορηγούς πρώτα και να τελειώνουμε. Καλά, ξεκινήσουμε με τους χορηγούς. Να ξεκινήσω εγώ με τους δύο χορηγούς. Θέλω αυτό. Πήρε 1,5 παίκτη τώρα, μα αρχίζατε πάλι. Όχι, αυτό θα σου διάβαζα εδώ πέρα. Για τον ασπροπάνω. Μαύρο πάνω. Εντάξει, εγώ τον έκανα άσπρο. Ένα ασπρόμαυρα, όλα ασπρόμαυρα τα βλέπεις. Όχι, μαύρο τον είδες εσύ. Εγώ τον άσπρο πάνω. Και εμάς να μανατίδες. Λοιπόν, εσύ και εσύ ετοιμάσου, έτσι. Έτοιμοι εγώ. Είσαι έτοιμη, έτοιμη, είσαι έτοιμη, είπες. Είμαστε έτοιμοι. Α, ναι, είμαι έτοιμη, άκουσα. Είμαστε και έτσι έτοιμοι. Δεν ακούσει και καλά, να σου πω την αλήθεια. Εγώ, δεν τα γυαλιά σου καλύτερα. Δεν ακούσει και καλά. Λοιπόν, Πορκίτο Ψητοπολείο, να ξεκινήσουμε με το Πορκίτο, να το ευχαριστήσουμε για άλλη μια βραδιά που είναι βασικός υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Το Πορκίτο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις. Με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτοπουλάκι. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς. Κλάψμενου με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 23-15-20-55. Μια κοτοσαλατάρα τώρα. Ναι, και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν έχω φάει. Φίλε, είναι και επειδή δεν έχει φάει το σπίτι, λέω να χτυπήσω κι εγώ κάτι. Να πάρουμε στο διάλειμμα. Ένα κοτόπουλο, ένα-δυο φιλετάκια κομμένα σε κυβάκια. Ναι. Και σουβλάκι και σουβλακάκια θα λέω. Φαλωτήρι, μαγιονέζα. Ναι. Και αυτό και κρουτών. Κρουτών, τι είναι το κρουτών? Κρουτών είναι το παξιμαδάκι το σε κυβάκι. Έμα και το κρουτών, βλάχο. Το κρουτών, φίλε. Έμα και το κρουτών. Φίλε, όταν εγώ έτρωγα κρουτών. Το παξιμάδι στο χωριό σου κρουτών το έλεγε. Εσύ. Δεν το βλάχο. Από την Νάπολη. Εσύ κρουτών. Στο σακίδιό σου νουτρίτσια κρέμα.
Κρουτόν. Σε περνάω και 16 μήνες, δεν ξέρω αν το ξέρεις. 16 μήνες πιο μεγάλο είμαι. Μπορεί να περάσει και 16 χρόνια. Ναι, 16 χρόνια λίγο. Έλα, έλα, πες το. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας, κερδίζετε έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε επίσης και τη Mazda Amanatidis και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπήρεσης RX. Αν έχεις Mazda, αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 είναι το συνεργείο και φυσικά το τηλέφωνο 2310-924-931. Καλησπερίζουμε και το πρατήριο Εγώ Καυσίμων και Διανομής Πετρελαίου Θέρμανσης του Τεχνικίδη Ισακ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Καθημερινά! Κάθε μέρα ενισχυμένο καύσιμο βάζετε στο ρεζερβουάρ σας στην τιμή του απλού. Πού? Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Γιατί δυτικά είναι πάντα αλλιώς, όπως και να το κάνεις. Δίπλα στο κεφυράκι των Μετεώρων, Ανδρέα Παπανδρέου 225. Επίσης, μπορείτε να αλλάζετε τα λάδια στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά, αλλά υπάρχει μέσα στο κατάστημα υγρό καυσίμων το μεγάλη ποικιλία από αξεσουάρ αυτοκινήτων σε ό,τι ζητήσεις για το όχημά σου. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη Ισακ. Είπαμε Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-611-256. Άλλωστε το γνωρίζετε πλέον, το μότο του καταστήματος είναι η δική σας εξυπηρέτηση, είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Καλησπέρα στέλνουμε και στο κομμωτήριο ανανέωση μέσω της εκπομπής μας, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. Στο κομμωτήριο ανανέωση με ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, θερίσματα βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομμωτήριο ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο, σημειώστε το. 2310-616-999, το σηκώνει η Πόπη με τα χρυσά χεράκια που σας κάνει κουκλάκια μόνο με 5 ευρώ. Επαναλαμβάνω, 2310-616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά. Τι είναι η Ισπανία με πέναλτι, πέναλτι είναι, να δω, θα το δώσει. Πήγε στο βαρ. Στο βαρ πήγε. Ναι, πέναλτι είναι, τη βρίσκει. Την 16 αυτή ποια είναι. Βλέπεις καθόλου γυναικείο ποδόσφαιρο, Τρέγια? Νομίζω σε ενδιαφέρει βλέπω, το θέμα. Πώς δεν βλέπω. Πώς δεν βλέπεις. Έβλεπα χθες, ποιος έπαιζε. Καμερούν με Αγγλία. Αγγλία Καμερούν 3-0. Γιατί τόση ώρα το σκεφτεί, αφού είναι πέναλτι. Κανονικά τη βρίσκει. Για να δούμε. Να του φύριξει. Για να δούμε η κουρουμπίλια τι θα πει. Πέναλτι είναι, βέβαια. Πέναλτι. Ναι, το έδωσε. Πέναλτι. Ποιο το Ισπανί. Νομίζω με τα κόκκινα. Θα το χάσει. Η Αμερική είναι, ρε φίλε. Η Αμερική το κέρδισε. Όχι, ρε. Όχι. Όχι. Κόκκινα, η Αμερική να φοράει κόκκινα. Άσπρα τα κέρδισε. Η άσπρη το κέρδισε, ρε φίλε. Πω, δάχτυλο των Αμερικάνων, φίλε. Τι δάχτυλο, φίλε. Δάχτυλο των Αμερικάνων. Θα το χάσει. Θα το χάσει. Θα το χάσει. Για να ωραία, το χάσε. Βαϊστίγημα. Ένα καφέ. Ένα καφέ. Ένα καφεδάκι. Τον αυριανό καφέ. Αν το βάλει, καφεδάκι αύριο. Εγώ θα πιω. Κοκακόλα. Μια κοκακόλα. Μια κοκακόλα. Είπαμε και κοκακόλα. Μια κόλα. Για να δούμε. Τι λέει τώρα. Πες από εκεί. Όχι, ρε. Τι λέει. Θα σφυρίξω εγώ τι λέει και δεν θα κάνει όπω έκανε ο Μίρτσο να πούμε που έβγαινε 4 μέτρα. Και τα έτρωγε. Τι μαλλί είναι αυτό. Μοβ. Όχι, αυτή με το μοβ το βαράει. Το χάσε. Όχι, παλιώσε. Πώ είναι αυτή, σαν να πιάσει Μέρκελ. Λε και 45 χρόνια αυτή. 62 είναι, εγώ νομίζω ότι τι είναι αυτή. Βάλ το μωρή. Τι να το βάλει, το χάσε. Βάλ το μωρή να κερδίσει το τικό. Τι να το βάλει, θα τρακάρει, θα χτυπήσει το πόδι τη κάτω και θα. Να το. Βάλ το. Τι έγινε. Το χάσε. Δεν ακουμπάει, λέει, την άσπρη βούλα. Το χάσε, άκου το. Πού πόνταρα, ρε παιδιά. Όχι, ούτε πάλι το χάσε. Δεν κάνει παρατήρηση τώρα. Με μοβ μαλλί. Άντε μωρί. Άντε μωρί, βάλε πάνω την μπάλα. Φίλε, δεν το βάζει στο κέντρο. Ναι, μα δεν χρειάζεται, πρέπει να κουμπάει λίγο. Ωρε φίλε, USA penalty. Κάηκα, τσουρουφλίστηκα. Έλα. Ορίστε. Γκολ. Γκολ. Τι έ, δεν έχει επανάληψη. Κοκακόλα αύριο. Μην ξεχνιόμαστε. Πού του βρίσκω, ρε παιδιά. Πού τα βρίσκω τα κορόιδα. Πού τα βρίσκω τα κορόιδα. Άκου τώρα, αργιανό Σαββαταδόρο. Τι.
Τι! Πέναλτι, βαράει πάνω στο πέναλτι, στίγημα. Στίγημα, ρε μέσα. Εδώ μα σα βάλαμε στο Χαριλάπη. Καλά, ρε, εσύ, συγγνώμη. Η γυναίκα βαρούσε το πέναλτι, δεν το βαρούσε ο Ρονάλντο. Τι και. Σαν να λε η κορακάκι να πυροβολεί και να μην σε πετύχει. Τι σημασία έχει. Ωραίο πέναλτι βάρεσε. Άμα έχει ότι βαράει, δεν θα βάζει. Τέλο πάντων. Είπα ψωμαλιά. Λοιπόν. Πάρω ένα από τα λίτρα. Ένα. Δύο θα σε πάρω. 16 λεπτά έχει. Τι σου είναι αυτό. Άσε, δεν το θέλω. Όχι, ρε, δεν το θέλω. Α, σε πάρω να κάνω. Δεν το θέλω. Μπα και μου ρίξει τίποτα μέσα. Εγώ. Ξέρω εγώ. Εδώ, εγώ πήγα, διάβασα αυτό εδώ. Ποιο? Αυτό το ΠΑΟΚ, τη θήκη μου έκανε τώρα. Τελικά εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Λέει, θικάρα, κάτσε καλά. Ναι. Αλλά υποπτεύτηκα. Λέω, ναι. Κάτσε μέχρι καμιά κατάρα και το έχουμε μέρα νύχτα μαζί μα. Πήγα στον Πάτερ Βασίλη. Ναι. Το λέω, Πάτερ, ρίξε μια, ναι. μια λιτανία καλή. Ναι. Πέρα, μου λέει τι. Λέω, ο Ζάχο μου το έδωσε. Διαβασμένο είναι. Διαβασμένο, ναι. Διαβασμένο είναι να μην βάζει όσο το έχει στην ιδέα να μην βάζει γκολ. Πέσανε αυτά τα, πέσανε. Τα θυμιατά. Τα πέσανε τέτοια. Οι βασκανίες εδώ τα λοιπόν, αυτά. Μια χαρά είναι. Πάμε, να διαβάσω αυτό και να τι πάμε στο πρώτο διάλειμμα ή όχι. Διάλειμμα. Πάμε. 9 η ώρα κάμε. 9 διάλειμμα. 8 και 25 μπήκαμε. Σωστά, ρε, σωστά. Να το κάνουμε, να το κάνουμε μόνο μια και να πούμε. Ο Γιώργος με την ώρα για μπλε. Εντάξει, το παιδί το δώσαμε 10 λεπτά. Χορηγό τουλάχιστον ώρα. Μόνο χορηγό ώρα και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Μπράβο, ρε Βασίλη, μα φτιάχνει. Δεκαετία μα είναι αυτά. Μπράβο. Το Unlimited. Καρδίας, λοιπόν, όλα, τώρα γιατί? Στα 50, άμα πάει να κουνήσει, θα ξεβιδωθεί. Εντάξει, δεν είμαστε για τέτοια. Service. Δεν είμαστε για τέτοια. Δεν είμαστε για τέτοια. Δύο μικρά σχολεία. Ένα αυτό που διάβασα, δεν μπορώ να μην το. Για εκεί ήμουν στο κορμί. Ναι, παράτησα να σου πω την αλήθεια και το περπάτημα αυτό που έκανα το παράτησα λίγο. Γιατί με τη σέλα. Με τη σέλα τώρα την καινούρια που έβαλα με το καουτσούκ, τώρα κάπως λέγεται αυτό. Μου σε βάζει πόδια στη σέλα και περπατάμε τη σέλα. Όχι, ρε, όχι. Απλά εξαφανίσκον όλα αυτά τα τέτοια που είχα στους προσαγωγούς, αυτά εξαφανιζόλ κατευθείαν. Μήπως έκανες και σεξ παράλληλα. Τώρα αυτά δεν είναι για τον αέρα. Γιατί ρε φίλε, για τον αέρα δεν είναι αυτά. Συγγνώμη, δηλαδή. Ακούνε και θαυμάστρες. Ναι, είναι θαυμάστρες, δεν είναι κακό. Ναι. Αλλά πρέπει να ο άντρας τουλάχιστον δύο φορές πρέπει να εξπερματίζει. Μία με δύο. Μία με δύο την εβδομάδα. Να εξπερματίζει, δεν είναι το σωστό. Ναι. Όχι, εξπερματώνει, εξπερματίζει. Όπως θέλεις, περνάει. Δεν είμαστε μαμπινιώτες. Δύο φορές μήνυμα. Μία με δύο λέει. Μία με δύο. Για το προστάτηλε εσύ. Εγώ λέω για να φας τη γλώσσα σου. Εγώ λέω για να φεύγουν και τα χοντράδια των εκεί. Για όλα, για όλα. Για όλα, για όλα. Έπιασε. Έπιασε. Τι έγινε, πέναλτι κι άλλο. Τι πέναλτι. Να το ισοφαρίσει, να σου να μην σου εγώ. Τι πέναλτι. Άμα σφυρίξει κι άλλο πέναλτι, εγώ θα πάρω και θα το χάσει. Για να πατσίσει, για να δει. Λοιπόν. Να ξέρει ότι έχει μείνει από του πιο πρεσβύτου Εργέννητε. Άντε πάλι. Ναι, γιατί παντρεύτηκε ο Κόλκα. Ποιο? Ο Κόλκα. Α, και τώρα είμαι εγώ. Τώρα είσαι εσύ, ναι. Δεν έχουμε κανένα άλλο. Ναι, ο Βασίλη. Βασίλη νέο είναι. Και τι νέο, 30. Πόσο είσαι, 38 είναι. 35 είναι. Τι 38. Σιγά μην 35. 33, 38 γεμάτα. Τι λέει. 38 είσαι. 39 γεμάτα, ρε φίλε. 39 γαλιά φοράμε τώρα. Ωραία. Άστα αυτά τώρα. Είπαμε, πέρασε το τρένο. Πέρασε το τρένο. Ποιος είναι ο Μαυροπάνος? Ο Μαυροπάνος είναι αυτός της. Πού είπε, στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα. Ο οποίος τον πήρε η Arsenal με 2 εκατομμυριάκια και κάτι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Και λέει εδώ το ρεπορτάζ ότι θέλουν να τον δώσουν ανταλλαγή ως έψυχο αντάλλαγμα. Στη Σέλτικ για τον αριστερό μπακ, θέλουν κάποιον μπακ τέλος πάντων η Arsenal. Ναι. Ναι. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ρε παιδί μου, και ειδικά στην Αγγλία κιόλας, για το αγγλικό επίπεδο που είναι το νούμερο ένα, για το αγγλικό πρωτάθλημα που είναι το top για μένα, δεν υπάρχει περίπτωση Έλληνας. Το θα μου πεις για τον Ξόρ, για τον Παπασταθόπουλο θα μου πεις. Ο Παπασταθόπουλος έχει μια διαδρομή, μια. Λοιπόν, όπως βλέπεις, ο Μαυροπάνος το λέει μπούλο. Το μπούλο. Αυτό και για κάποιους και φίλους μου που λέγανε για τη Μάντσα, ας πούμε, θέλει Μάντσα, δηλαδή το Μανολά. Υπάρχει περίπτωση τέτοια πράγμα, τέτοιο, να γίνει κάτι τέτοιο. Και είναι και άλλο παίκτη πήρατε? Όχι, δεν πήραμε κανένα παίκτη. Πώς δεν πήρατε? Πήραμε έναν τον τερματοφυλακά, εννοείς, τον Εμάν. Εμάν, τι είναι αυτός ο Αμάν? Ουλελέ, Αμάν, Αμάν. Ναι, πού έπαιζε, τι είναι αυτός? Αυτός στην Αυστρία έπαιζε σε μια ομάδα στην Μπάμπερκ, αν θυμάμαι καλά. Μπάμπερκ. Τι είναι αυτή, πρώτη εθνική είναι, δεύτερη? Ούτε ξέρω. Δεν θα είναι βασικός λογικά, είναι αναπληρωματικός. Είναι. Διότι ο Αναγνωστόπουλος το παιδί έφυγε, χαιρέτησε. Είπαμε ήταν ένας από αυτούς οι οποίοι στάθηκαν στις δύσκολες χρονιές της Β' και Εθνικής και της Γ'. Ο Αναγνωστόπουλος, τους ευχαριστούμε τα παιδιά να συνεχίσουν την καριέρα τους και να φεύγουν και να έχουν. Και όντως και έβγαλε και στο Facebook, γενικότερα στο διαδίκτυο, ευχαριστήριο ο Αναγνωστόπουλος και άλλοι παίκτες και ο Μπάμπης ο Παυλίδης. Πιστεύω υπάρχουν ένας-δύο ακόμη που θα αποτελέσουν παρελθόν, μια που μπήκαμε στα του Άρη, έτσι. Συμφώνησε, λέει ο Ρόουζ εδώ. Ναι, ο Ρόουζ είναι ένα από τα ευχάριστα της, της ειδησιογραφίας. Αποτελεί παίκτη του Άρη, συμφώνησε, θα έρθει να υπογράψει και αυτός. Και νομίζω ότι στη θέση εκείνη δεν ξέρω αν θα χρειαστούμε, λογικά θα χρειαστούμε έναν ακόμη center back.
Έχουμε ήδη 4. Δεν βάζω στους 4 και τον Σόουζα, αλλά λογικά θα χρειαστούμε έναν ακόμη εκεί. Έτσι λέει η δισογραφία. Για μένα χρειαζόμαστε έναν και στα αριστερά που δεν βλέπω κίνηση. Mm. Όπως λέμε και για τον ΠΑΟΚ, να λέμε και για τον Άρη, έτσι. Mm. Δηλαδή εσείς που βγαίνουν και ΠΑΟΚ και λένε Σέντερφορ. Και δεν βλέπω καμιά κίνηση για Σέντερφορ. Και εμείς χρειαζόμαστε αριστερό, δεν έχουμε. Μόνο τον Γκόρκουτ έχουμε. Πάω για μέσο καίγεται αυτή τη στιγμή πιο πολύ. Εγώ λέω τι λένε, εγώ δεν λέω τι λέει η ομάδα, λέω τι λένε συνοπαδοί σου. Από ακούω. Ναι. Και εγώ λέω βγαίνουνε ότι αυτή τη στιγμή καίγεται για μέσο. Ναι. Γι' αυτό στην προετοιμασία τώρα μία του μηνός θα βρίσκεται και ο Κάτσε. Ναι, άλλο. Ναι. Σωστό αυτό που λες. Λέω ότι δεν φαίνεται, να στο πω αλλιώς, από την ομάδα σου, δεν φαίνεται να πάνε για σεντερφόρ. Mm-hmm. Ναι. Όπως και από μένα δεν βλέπω, εκτός αν υπάρχουν τέτοια που δεν τα μαθαίνουμε και από τις δύο πλευρές. Δεν βλέπω να κινούνται για αριστερό μπακ. Ο Άρης έχει μόνο τον Κόρκουτ αριστερό, δεν ξέρω αν έχει άλλον. Δεν νομίζω να έχει άλλον. Έχει μόνο τον Κόρκουτ. Κωνσταντινίδη, Τζανακάκης, ποιος ήταν? Κωνσταντινίδη δεξιά είναι. Mm-hmm. Τζανακάκης αποθελέσει παρελθόν. Από τους δύο προκρίθηκε να μείνει ο Κωνσταντινίδης. Mm-hmm. Και σωστά για μένα. Mm-hmm. Σωστά. Όχι ότι έδειξε κάτι. Εσύ βέβαια λες τα καλύτερα για τον Κωνσταντινίδη. Είναι άτυχος ο Κωνσταντινίδης. Είναι, ναι. Εκεί που ψιλοανέβαινε. Δύο ή τρεις. Εκεί που ψιλοανέβαινε η αλήθεια. Είναι όχι τίποτα εντυπωσιακά πράγματα, αλλά ψιλοανέβαινε. Τραυματίστηκε στο μάτι στη Λάρισα. Σε εκείνο το γήπεδο Καρμανιόλα. Ναι. Λοιπόν, προκρίθηκε από τους δύο και σωστά για μένα να του δοθεί η ευκαιρία. Νομίζω θα είναι και μια από τις τελευταίες του ευκαιρίες. Αν δεν μπορεί. Γιατί θα του δοθούν ευκαιρίες, έτσι. Δεν μπορεί ο Σούντγκρεν να βγάλει όλα πρωτάθλημα, κύπελα, ευρωπαϊκά. Και έρχεται και από μια χρονιά που ακόμη παίζει ποδόσφαιρο στη Σουηδία ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το θέμα του. Λοιπόν, αριστερό όμως δεν έχει τίποτα ο Άρης. Έχει μόνο τον Γκόρκουτ. Που για μένα, αν θέλετε, θέλουν να ακούσουν την άποψή μου οι συναριανοί, καλός είναι ο Γκόρκουτ, αλλά για αλλαγή. Εφόσον λέμε ότι πας να ανέβεις έστω μια σκάλα, σκαλίτσα, σκάλα ή δύο σκάλες, ανάλογα πώς το οριοθετεί ο καθένας, ο Γκόρκουτ πρέπει να είναι αλλαγή. Δηλαδή να υπάρχει ένας καλύτερος, έτσι, τα λέω καλά νομίζω, είναι καλός παίκτης, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάτι καλύτερο. Το κάνει ο Ζαμπά χαζό αυτό το παίκτη. Ποιονα, τον. Ο Ζαμπά τον κάνει χαζό αυτό το παίκτη. Παίξανε, δεν τον έκανε νομίζω, δεν, στο μάτσι, έπαιζε ο Ζαμπά στο μάτσι Τούμπας, εκτός αν ήταν ο ξάδελφός του. Ναι. Ο Κόρκουτ έπαιζε. Μια χαρά έπαιζε, γιατί δεν έπαιζε ο Κόρκουτ. Δεν νομίζω να έκανε τίποτα ο Ζαμπά. Πώς το λένε το Ζαμπά. Ζαμπά, Λέω Ζαμπά. Μπας και είναι ο Λέω Μέση. Στην 7η αγωνιστική που γκρεμίστηκα τα όνειρά σου, δεν καθάρισε την πόλη εκεί με τον Παπά Αλέξανδρο στο 82. Ναι. Δεν το λες. Δεν έπαιζε ο Κόρκουτ. Τι? Σε εκείνο το παιχνίδι. Και σε εκείνο έπαιζε ο Ζαμπά όμως. Γιατί έκανε ο Ζαμπά σε εκείνο το παιχνίδι. Τι έκανε. Χαζούς. Πήρε... Ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά, ναι, βέβαια. Ο Ζαμπά του έκανε χαζού. Δεν θυμάμαι να έκανε τίποτα ο Ζαμπά. Πού να θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Μία φορά θυμάμαι πόντου έκανε μία τρίπλα και βγήκε, πέρασε και τη γραμμή του out και βγήκε έξω και συνέχισε να τρέχει. Λογικό, τη θυμάμαι αυτή τη φάση. Πέρασε τη θύρα 1, πέρασε εκεί. Πέρασε και τα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται εκείνο το σαντουιτσάδικο. Έφτασε στην ουσία ξένη, συνέχιζε. Έβαλε το κεφάλι κάτω και συνέχισε. Φαντάσου και να παίζει και καλά. Δεν έπαιξε καλά όπως λες και έχασες. Καλά, εντάξει, τι σχέση. Ας έβαζε ο κουμπάρος του Λουτσέσκου το πέναλτι και ας κέρδιζες. Μετά από 2-1 στο 73 να κέρδιζες. Να το κάνεις 2-3 η Μπαρτσελόνα. Ας το βάζει το πέναλτι. Τι να κάνουμε. Κρατάμε το αποτέλεσμα. Καλά, το αποτέλεσμα έγραψε. Φυσικά έγραψε. 1-2. Μπράβο την ιστορία της. Έτσι, είπαμε. Φυσικά έγραψε. Η ιστορία γράφει για όλα τρέγια. Και αυτό που είπα το έγραφε. Το έγραψε η ιστορία. Ότι στο 68-69 βάρεσα πέναλτι. Αν το βάλει και από 2-1 το γυρίσεις, θα έλεγα μπράβο σου, εντάξει. Και δεν το χάσε. Φυσικά ποδόσφαιρο είναι, το χάσε. Ακούμπησε με το πεντικιούρ, τα ακούμπησε ο Πασκαλάκης και το έβγαλε. Τι να κάνουμε. Αν αυτό που κατουράμε είχε νύχια, ήταν τα δάχτυλο. Τι ναι, ναι, ναι. Αν αρχίσουμε τα αν και τα. Εντάξει, είπε για το ένα μάτς, ας πούμε και για το δεύτερο μάτς που τελείωσε. Το δεύτερο μάτς της Τούμπας που τελείωσε, ότι σε πήρα τηλέφωνο και μου λες είμαι στην Αγία Βαρβάρα και ανάβω. Ανάβω κεράκι που έλεξε 1-1, να τα λέμε και αυτά, έτσι. Δεν είπα ψέματα, ήταν πολύ καλός ο Άρης. Α, μπράβο, είσαι δίκαιος τώρα, είσαι δίκαιος. Έπαιξε καλή μπάλα ο Άρης. Είσαι δίκαιος. Δηλαδή μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Και εγώ τι να πω, ότι δεν έλεξε 1-2, τι να πω, έλεξε 1-2, τι να πω, εγώ δεν έλεξε 1-2, αφού έλεξε. Εντάξει, δεν έπαιξε καλά εγώ στο Χαριλάου. Έπαιξε καλά. Έκανε ευκαιρίες. Έκανε και ο Άρης έκανε. Μπορούσε, ήταν ένα ισοδύναμο παιχνίδι. Πιστεύω ότι ο Άρης ήταν 1% καλύτερος. Μπορούσε όχι να βγει και χ, μπορούσε όλα. Να κερδίσει τριπλέ, και ο Άρης, τριπλέ. Μπορούσε να κερδίσει και ο Πάρης. Άρα πού διαφωνούμε, δεν διαφωνούμε που θέλουμε. Κέρδισε η μεγάλη ομάδα. Γιατί... πιο τυχερή κέρδισε. Ναι, τη μεγάλη είπαμε. Α, η τύχη πάει στους μεν. Ναι, εντάξει, μπράβο. Χρειάζεται και αυτό. Μπράβο, για να δούμε. Βέβαια, του υγεία Άρης... να έχουμε, του χρόνου να μου λες τα ίδια. Για την τύχη και για τους τέτοιους. Βέβαια και ο Άρης. Ναι.
που έπαιξε καλά μες την Τούμπα, ναι, πήρε χ με ένα γκολ άκυρο. Άκυρο, offside. Με ένα γκολ offside. Λίγο μεν, αλλά λίγο, offside. Λίγο, σωστά, σωστά, σωστό. Αυτό ναι, ισχύει. Λίγο, λίγο. Έτσι. Είναι όπου είπα οριακό, για πεντικιούρ. Είναι οριακό, δηλαδή. Όχι, είναι το πεντικιούρ που είπα προηγουμένως. Ήταν ένα πεντικιούρ. Δηλαδή, δεν δίνεις δώρο στο διαιτητή. Πρόσεξες αυτό, ναι, το offside. Δεν δίνεις. Δεν δίνεις δώρο στο διαιτητή. Δηλαδή, είναι κρίση αλήθεια σου έχει πιάσει. Φίλε, ναι. Δεν μπορείς να πεις κάτι διαφορετικό, ναι, με αυτό που ισχύει. Τι να κάνουμε. Ναι, άλλο τα κάνουμε καλαμπούρι για να κολαντρήσουμε, ξέρω εγώ, και να έχουμε λίγο αντιπαράθεση. Έτσι, ναι, και άλλο όταν μιλάμε καλά σοβαρά. Έκανες, καλά έκανες, γιατί με πιάνει το. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Τέλος πάντων, θα κάνεις λίγο υπομονή. Για ποιο πράγμα. Γιατί και εσύ και οι φίλοι συνοπαδοί, οι αντίπαλοι όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, διότι έναν ολόκληρο χρόνο, Σάββατο, Κυριακή και κάποιες φορές Δευτέρα, χαλούσε το τριήμερό σας. Περιμένατε να κάνει γκέλα ο ΠΑΟΚ, να στραβώσει, όχι, ο ΠΑΟΚ, να χάσει ο ΠΑΟΚ. Έναν ολόκληρο χρόνο. Σάββατο, Κυριακό, Δευτέρες, ήσασταν στεναχωρημένοι με χαμηλά το κεφάλι και χαμηλά το βλέμμα. Τι να κάνω, θα περιμένετε την επόμενη αγωνιστική περίοδο, μήπως και κάνει καμία ήττα ο ΠΑΟΚ και χαρείτε. Εγώ σου είπα από εκεί, αν θυμάσαι, εκείνη την εβδομάδα, μετά το Άρης ΠΑΟΚ το 1-2, αν θυμάσαι, σου είπα, πιστεύω να το θυμάσαι, όχι την πρώτη μέρα, τη Δευτέρα που κάναμε ανάλυση και πήγε λίγο πιο πολύ. Τις επόμενες μέρες σου είχα πει ότι ο ΠΑΟΚ από εκείνη το μάτς πήρε το πρωτάθλημα, αν το θυμάσαι. Mm-hmm. Όχι μόνο επειδή κέρδισε τον Άρη, γιατί το λέω για 20η φορά, εκείνη την ημέρα, εκείνη την αγωνιστική, έχασε και ο Ολυμπιακός μέσα στον Όφι. Και το θεωρούσα με βάση το πρόγραμμα που είχε παίξει. Γιατί ο ΠΑΟΚ είχε παίξει δύσκολο παιχνίδι, είχε παίξει τα δύσκολα παιχνίδια μέχρι την ευκαιρία στον Ολυμπιακό. Δεν είχε παίξει, τα είχε παίξει. Λοιπόν, θεωρούσα ότι είχε τελειώσει το πρωτάθλημα. Yeah. Ουσιαστικά. Ναι, βέβαια. Εντάξει, Ζάχο, δεν νομίζω ότι ήταν υπερβολικό αυτό, ξέρεις γιατί. Γιατί ήταν 23 παιχνίδια ακόμα. Ναι, ρε σύ, εντάξει, 23 παιχνίδια. Δεν μπορείς να το πεις, ρε σύ, εντάξει, ρε σύ, φυσικά. Μιλάμε με τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος όμως. Και με τις ομάδες και. Είχες και τον Ολυμπιακό στην έδρα σου. Είχες 6 βαθμούς. Τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος ισχύουν και για την προηγούμενη αγωνιστική. Την προηγούμενη αγωνιστική. Άκουσε με. Είχες 6 βαθμούς μετά από εκείνη την αγωνιστική, ή 5 ή 6. Και είχες και τον Ολυμπιακό συντέ και είχες βγάλει και δύσκολο πρόγραμμα. Αυτό έβλεπα. Τι να, δηλαδή, πόσες ήττες. Και ο Ολυμπιακός να μην κάνει καμία ήττα. Δεν γινόταν. Εγώ δεν λέω 100%, αλλά ήταν κατά 80% τελειωμένο από εκείνη την αγωνιστική. Τώρα, μεγάλο το ΑΕ. Εντάξει, καλά. Άντε, ήταν 70. 23 ήταν παιχνίδια, ρε. Καλά, ρε, 23 παιχνίδια. Πόσες ήττες πιθανές να είχε από αυτά τα 23. Πόσες πιθανές ήττες. Πόσο είναι 23 επί 3, 69. Ναι. 69 βαθμοί διακυβεύονταν. Καλά, ρε, 69 διακυβεύονταν. Μέσα 80% τώρα ήταν από τα δισοπάω. Καλά, εντάξει, είναι απόψη μου, λέω. Τα 80. Εγώ θα πω ότι έκανε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα με το διπλό στο Χαριλάου, αλλά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο βήμα που έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν το τυχερό διπλό που πήρε μέσα στο Καρεσκάκι. Ήταν τυχερό το διπλό εκείνο. Ναι. Εντάξει, τώρα. Το είχε κάνει πριν όμως. Πριν την 7η αγωνιστική, ναι, αυτό. Ήτανε, ναι, πριν. Βέβαια ήταν πριν. Τέταρτη αγωνιστική ήταν. Πέμπτη ήταν. Πέμπτη, ναι, ήταν. Πέμπτη και μετά, ναι, δύο τέτοιο. Γιατί με τον Άρη. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει μάτια σε εκείνο το μάτς. Βέβαια υπάρχουν δύο καθαρές φάσεις offside, ναι, που σταματάνε τον Μπρίγιοβιτς και τον Ζαμπάν, θυμάμαι καλά, που βγαίνουν τέταρτη μόνοι τους. Έτσι. Αλλά έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Έβαλε και ένα αυταγκόλ. Αλλά είπαμε, η τύχη πάει με τις μεγάλες ομάδες. Ναι. Και κάποια στιγμή είναι και το κάρμα. Όταν ήρθε μέσα ο κύριος Όσκαρ και έπεσε κάτω με μισή σερβιέτα που έπεσε στον ώμο του και έκανε τον πεθαμένο και έβαζε κολάρα και πήγε στα Βαλκανικά κτλ. Γιατί ήξερε ότι θα φάει ένα τετράμπαλο στα μούτρα. Από τον ασταμάτητο ΠΑΟΚ που έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και το λέγανε όλοι. Πέρσι το δεύτερο γύρο, ναι. Έτσι. Πέρσι, όχι, όχι πέρσι το πρέσινο πρωτάθλημα, το προπέρσινο. Και πήρε το μάτσε στα χαρτιά. Ναι. Και χάσα εγώ ένα πρωτάθλημα με τον Κομίνη, με τον Ποντίκη κτλ. Ναι. Εννοείς για εκείνον τον Άγιον Άνθρωπο που πέτασε το ρολό, το ρολό, τον Άγιον Άνθρωπο. Μου χρωστάει η τύχη. Καλά, σου χρωστάει κάτι. Κάποιες φάσεις. Και εμάς μας χρωστάει κάτι. Αλλά να ξέρουν οι φίλοι, οι αεξίδες. Και οι φίλοι συνέτεροι, οι Ολυμπιακοί των αεξίδων, γιατί όλοι ένα κόμμα γίνατε. Μια. Τον Άρη τον ξέχασε τον Άρη, κάπου εκείνη κάτω. Εσείς είστε συνέτεροι. Α, είμαστε συνέτεροι. Ναι, και με τον Άρη και με την ΑΕ και με τον Ολυμπιακό. Πιο πολύ με τον Ολυμπιακό. Να ξέρουν, ναι, ότι θα παρακαλάνε, ναι, εκείνο το γκολ, ναι, να το είχε μετρήσει ο Κομμένης με τον Πολίτη. Θα το παρακαλάνε μια ζωή. Αχα. Ωραία. Είδαμε. Λοιπόν, να πάμε στην ειδησιογραφία. Πάμε στην ειδησιογραφία. Πρόταση 5 εκατομμύρια ευρώ από τον ΠΑΟΚ για τον Ντάγκλας Αουγκούστο.
Σούπερ πρόταση του ΠΑΟΚ για τον 22χρονο μεσοπιθετικό Ντάγκλας Αουγκούστο που ανήκει στην Κορίνθιας. Κάνουν αναφορά κάποια site από την Βραζιλία. Μιλάνε για προχωρημένες επαφές με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, το οποίο, ο οποίος το όνομά του είναι Ντάγκλας Αουγκούστο Σοάρες Γκόμες. Κάποιος δημοσιογράφος το έχει βγάλει προς τα έξω, ο οποίος σημειώνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει ακόμα και πρόταση επίσημη για την απόκτησή του. Προσφέρει, λέει, ο ελληνικός σύλλογος, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις, γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι μεσοεπιθετικός. Ανήκει στην Κορίνθιας και η ομάδα του πουλά το 85% των δικαιωμάτων του και κρατάει ένα 15%. Επίσης για τον παίκτη ενδιαφέρεται και η Νάντ. Ντάγκλας Αουγκούστο, 22 ετών, Βραζιλιάνος, μεσοεπιθετικός. Δίνουμε την είδηση. Ωραία. Να πω κι εγώ για τον, είπαμε για τον τερματοφύλακα. Έχει ενδιαφέρον, έτσι. Ναι. Εγώ θα λέω προσοχή για αυτούς που υπέγραψαν και αυτούς, δεν θα μπαίνω σε διαδικασία. Αυτός προτάθηκε, υπάρχει διαφορά στο οικονομικό. Αυτά γίνονται κάθε καλοκαίρι σε όλες τις ομάδες. Δεν θέλω να μπλέκω σε τέτοια πράγματα. Υπέγραψε οποιοδήποτε υπογράφει, θα το λέμε εδώ πέρα. Σωστό. Άμα είναι να λέμε. Σωστό είναι αυτό. Άμα είναι να λέμε. Τώρα, γιατί υπήρχε ένα όνομα σήμερα, δεν θα το πω καν για έναν Ιταλό παίκτη. Ιταλός, ναι. Ναι, καλός παίκτης, τουλάχιστον ήταν καλός παίκτης. Εγώ επαναλαμβάνω που λέω λόγος για την ομάδα μου. Θα πω το μεγαλύτερο παράδειγμα, το πιο ξεχυλωστικό, μέσα αύριο να ανακοινωθεί. Το ίδιο θα πω. Θα πω ότι περιμένουμε να το δούμε στο χορτάρι. Άλλο είναι ο παίκτης στη χώρα που έπαιζε ή στις χώρες που έπαιζε, και άλλο είναι να έρθει στην Ελλάδα σε μια άλλη χώρα με το πρωτάθλημα και βλέποντας και κάνοντας. Ό,τι δείξει το χορτάρι. Μπορεί να ήταν καλός παίκτης και εδώ να μην κάνει τίποτα, ή το ανάποδο. Μπορεί να έρχεται πόσες φορές έχουν έρθει σε όλες τις ομάδες και στον Άρη. Ονόματα άγνωστα που διέπρεψαν και μετά φυσικά φύγανε και με μεταγραφές. Λοιπόν, αυτός ο Φαμπιάν Εμάν. Ναι, είπαμε, υπέγραψε τον Άρη για 2 χρόνια. Γυρίζει, λέει, στην Αυστρία, πάρει τα πραγματάκια του, θα έρθει να εγκατασταθεί. Νεαρό το βλέπω, νομίζω 22-23. Πόσο είναι αυτός? Πιτσιρικάς είναι, όντως. Ταλαντούχος. Από ό,τι λένε, θα το δείξει και αυτός, γιατί και αυτός θα πάρει. Όπως είπα. Λίγο, πολύ καλό παιδί το βλέπω. Έτσι, ναι. Να δώσει την αδελφή σου που λέμε, έτσι. Ναι, όχι, φαίνεται. Και για Ελληνόφατσα είναι καταρχήν. Έτσι, καλοπροαίρετο, φιλότιμο, έτσι γλυκούλη. Ενώ ο Ντουάρτε, εκείνη η φάτσα. Ο Ντουάρτε είναι. Λοιπόν, γιατί όπως είπα και για τον το που λένε σου, τον Κωνσταντινίδη, σίγουρα και αυτός θα πάρει παιχνίδια. Γιατί επαναλαμβάνω, φέτος τα παιχνίδια θα είναι πολύ περισσότερα και δεν μπορεί να τα βγάλει όλα ο Κουέστα. Σίγουρα θα πάρει και αυτός κάποιες ευκαιρίες. Είναι δεδομένο αυτό. Υπάρχουν άλλωστε και οι κάρτες, υπάρχουν και οι τραυματισμοί. Δηλαδή, πόσους πήρε ο Καρυπίδης τώρα, ρε φίλε? Α, δεν τους έχω μετρήσει, σας πω την αλήθεια. Πήρε Ντουάρτε, Σούντγκρεν, Ιντέγε, αυτόν τον Εμάν. 4 είναι ήδη σίγουρα. Mm. Θα πάρει άλλους 3-4, νομίζω, ο Άρης. Σίγουρα θα πάρει έναν στα αριστερά, ένα στα δεξιά, συγγνώμη. Έναν εξτρέμενο. Mm. Θα πάρει, πιστεύω εγώ, και στα αριστερά και ένα center back ακόμη, λένε. Mm. Να έχουμε 5 center back, δηλαδή. Βέβαια, ο ένας από τους 5 είναι ο Δελεζίσης, ο οποίος, εντάξει, είναι και μεγαλύτερο σε ηλικία. Πιστεύω θα είναι έτσι. Πιο πολύ ο ρόλος του θα πιστεύω και αυτός κάποια παιχνίδια, αλλά όχι τόσα πολλά. Mm-hmm. Πιστεύω 3-4 ακόμη σίγουρα θα πάρθουν. Αλλά είναι στοχευμένες εκεί που πονούσε η ομάδα, όλες οι κινήσεις. Αυτό μας χαροποιεί και μας χαροποιεί ακόμη περισσότερο ότι δεν ακούμε έτσι πολλά ονόματα όπως τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Ο Ιντέγε πόσο έκλεισε το συμβόλαιο, θυμάσαι? Για ένα χρόνο είναι ο Ιντέγε. Όχι, όχι, χρήματα. Λένε 500.000 και έχει μπόνους άλλα 3-4 εκατοστάρικα ανάλογα με τους στόχους. Δηλαδή με τους στόχους. Άμα μπει, δηλαδή αν το αδιάβασα σωστά, άμα μπει, λέει, στους ομίλους 100.000 και ακόμη. Άμα μπει ο Άρης ομίλους. Αν πάρει το κύπελο, άλλα τόσα. Το στάνταρ είναι τα 500. 500 και κάτι λίγο παραπάνω. 520, 530, τώρα το λίγο παραπάνω, βάλε εσύ το. Και με, ανάλογα με τους στόχους, αν θυμάμαι καλά, νομίζω 100.000 παραδείγματος χάρη, άμα μπει στους ομίλους. Τα δικαιούται άμα μπει στους ομίλους, νομίζω, ειδικά άμα βάλει και κανένα γκολ. Ο Σουηδός. Πόσο? Ο Σουηδός δεν ξέρω συμβόλαιο, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Θυμάμαι ότι το Δεκέμβριο που τον ήθελε ο Άρης, έπρεπε να δώσει στην ομάδα μόνο 250.000. Έτσι, το Δεκέμβριο, λίγα, πέρσι, που το 200. Λίγα. Ο Άρης ήθελε σε 225, γιατί αυτοί λέγανε όλα μπραφ. Και εκεί σκάλωσε το πράγμα. Τώρα φαινολογικά τον έκλεισε με λιγότερα. Δεν ξέρω αυτό στη συμβόλαιο. Να μην έχει καν. Στόπερ είναι. Δεξί. Δεξί Μάτος. Δεξί. Ο Μάτος, γιατί νομίζω εγώ πάντα ότι παίζει αριστερά, ρε φίλε. Δεξιά παίζει ο Μάτος. Λοιπόν, δεξιά είναι ο Βιερίνια. Λοιπόν, ναι.
Γι' αυτό είπαμε, δεξιά έχουμε Σούντγκρεν και Κωνσταντινίδη. Ο Λιμνιός κουδούνια αυτό. Ποιο να? Ο Λιμνιός τον κάνει κουδούνια. Ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός δεν μπορεί να κάνει κουδούνι ούτε να πατήσει το κουδούνι του, του θηροτηλέφωνου του. Ο Λιμνιός που μιλάς. Ναι, ο Λιμνιός. Στα τελευταία δύο χρόνια που είναι στον. Τι έκανε ο Λιμνιός τα τελευταία. Έχει πάρει δύο Κύπρα για το άδειο και τα άλλα. Πάλι τα ίδια θα λέμε, ρε. Τι να λέμε τα ίδια. Και πόσα γκολ έβαλε ο Λιμνιός που έχει πάρει τα δύο ντάμπλ. 7 γκολ έχει βάλει ο Λιμνιός. Στα δύο χρόνια 7. Δεν τον έχουμε. Από 3,5. Δεν τον έχουμε για να βάζει γκολ το Λιμνιό. Τι τον έχει για να βάζει. Αφού δεν τον έχει για να βάλει γκολ, πόσα σύστα έχει ο Λιμνιός. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές ο Λιμνιός. Πάνω από τρεις αν έχει ο Λιμνιός, εγώ θα αρχίσω. Πάνω από τρεις αν έχει ασύ στο πρωτάθλημα, ο Λιμνιός. Κάνεις λάθος, τεράστιο. Δεν τον παρακολουθείς. Τα στατιστικά του, να δούμε. Δεν τον παρακολουθείς. Κάποιος μπορεί να μας δώσει, ο Νίκος ο Μοσχοβής δεν είναι εδώ πέρα. Αν έχει πάνω από τρεις, σου πατσίζει την κοκακόλα. Φιλαράκι, τι σε όλο το πρωτάθλημα. Τρεις έχει σε κάθε μάτσε ο Λιμνιός. Ασίστρε, ξέρεις, είναι ασίστ. Εγώ δεν ξέρω τι είναι ασίστ. Ασίστ είναι να γίνεται γκολ. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Να γίνεται γκολ είναι η ασίστ. Έχει τρεις πάνω από τρεις. Ο Πέλκας πώς έχει, ο τέτοιος, δηλαδή πώς έχει. Καταρχήν, και σου μου λες το Λιμνιό. Είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος γεμίζει, καλύπτει όλη την πλευρά που παίζει. Αυτό είναι το μόνο θετικό του. Είναι γρήγορος και γυρίζει πίσω. Τίποτα άλλο προσωπικό. Μαρκάρι, τριπλάρι. Τι κάνει, τριπλάρι ο Λιμνιός. Δεν τριπλάρι ο Λιμνιός. Ο Λιμνιός τριπλάρι. Ναι, φίλε. Σοβαρά μιλάς. Δεν με χαζέψεις. Ο Λιμνιός είναι τριπλέρ. Δεν είναι. Ωραία. Δεν του πρόσεξα, όχι. Δεν το έχω προσέξει. Τάσο, να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχω προσέξει. Επίσης, ενδιαφέρον και επαφές του ΠΑΟΚ για Γιουνούς Σανκαρέ. Α, Γιουνές νόμιζα, λέει. Θα τα ακούσει και αυτό. Είχε πιο παλιά ενδιαφέρον με Λουτσέσκου. Σας το δίνουμε, δεν είναι. Δεν το θέλουμε. Για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και δύο ισπανικών ομάδων για τον 29χρονο Σενεγαλέζο μέσω Γιουνούς Σανκαρέ. Κάνουν λόγο κάποια γαλλικά ΜΜΕ. Ο οποίος άφησε τη Λίλ το 2017 και υπέγραψε μέχρι το 2021 με την Μπορντό συμβόλαιο συνεργασίας έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσος είναι ο Σανκαρέ, να πούμε. Οι Γάλλοι σημειώνουν ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από τον ΠΑΟΚ. Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να προχωρά και σε επαφές με τους Γυρονδίνους. Στην παρούσα φάση ο Σανκαρέ παραμένει αφοσιωμένος στην Μπορντό, ωστόσο μοιάζει θετικός σε μια νέα πρόκληση στην καριέρα του. Σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως τα αυτιά του είναι ανοιχτά για προτάσεις. Πέρα από τον ΠΑΟΚ υπάρχει φλερτ για το Σανκαρέ και από Βιγιαρεάλ και Λεγανές. Για την ώρα να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι δεν υπάρχει καμιά επίσημη πρόταση στο τραπέζι. Εντελώς πληροφοριακά για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής 29 ετών επαναλαμβάνω κατέγραψε 33 συμμετοχές, 4 γκολ και ήταν πρώτος σε assist στην Μπορντό. Αυτόν διαπραγματεύεται ο ΠΑΟΚ. Είπαμε. Τι θες, γιατί δεν ακούω, έβλεπε εδώ κάτι μηνύματα. Τι θες είναι ο. Μέσος. Ωραία. Και καλή ηλικία, 29 χρονών. Τι έγραφε εκεί, ετοιμάζεται για επιστροφή ω ο Σχορτσιανίτης. Νομίζω, ναι. Τι επιστροφή, σε ομάδα. Δεν νομίζω σε ομάδα. Εντάξει, τώρα πρέπει να γυρίσω πίσω. Όχι, άσο, δεν χρειάζεται. Να πούμε ότι ο Κάτσε θα είναι στην προετοιμασία για τον ΠΑΟΚ. Ανανέωσε ο Μελισσάς. Στο πάω ξανά, έτσι το παλικαράκι, Φερέλπης τερματοφύλακας, παραμένει μέχρι το 2022 μετά την ανανέωση του συμβολέου ο Νίκος Μελίσσας, έτσι το ανακοίνωσε σήμερα επίσημα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, 25χρονος Πορτιέρε, έτσι, ο οποίος θα βρίσκεται και στην προετοιμασία. Χαλάει του Ελ Καντούρη με την Σταντάρ Λιέγης, ο οποίος λέει δήλωσε επιστρέφω στον ΠΑΟΚ. Τι θα κάνεις στο Βέλγιο, σου λέει δεν έχει τίποτα. Νυχτερινή ζωή μηδέν. Μεγάλο συμβόλαιο. Νυχτερινή σχολή, ζωή μηδέν στο Βέλγιο. Εδώ πέρα και για τον Ελ Καντούρη. Όχι, δεν είπα εγώ, όχι, λέω γενικά. Ρε, λέω σαν ζωή στην πόλη. Εγώ δεν είπα ότι πάει στα μπουζούκια ο Ελ Καντούρη, αλλά λέω. Νομίζω ότι είναι καλύτερη ζωή στη Θεσσαλονίκη από το Βέλγιο. Δεν ξέρω καν. Σταντάρ Λιέγης. Έχουμε και κάποια άλλα μεταγραφικά για όσον αφορά τον Ισμαήλ. Τι γίνεται. Αλλά ένα μήνα μας πρίξατε από αυτόν τον Ισμαήλ. Ένα μήνα, ενάμιση. Τι έγινε, τρέγε ο Ισμαήλ. Εντάξει, φίλε, όταν γίνεται με διαπραγμάτευση για ένα ποδοσφαιριστή, δεν είναι και το καλύτερο, εκεί, πιο εύκολο για να έχει εκεί η R3 έχει βαρεθεί να δείχνει ένα φάουλ. Έκανε, μας δείχνει ένα γκολ, ένα φάουλ που κάνει λάθος και ο τερματοφύλακας βέβαια.
Λοιπόν, έχει, το έχει δείξει 1500 φορές. Πάρτε το τον άνθρωπο. Βλέπω σου είναι η ΕΡΤΡΙΑ από τις Β' και Γ' κατηγορίες. Μου έχει μείνει η ΕΡΤΡΙΑ. Μου έχει μείνει η ΕΡΤΡΙΑ γιατί. Το καταλάβαμε. Γιατί εκεί έβλεπες τα προηγούμενα 5 χρόνια. Ακριβώς. Τι άλλο να δεις. Εκεί κάναμε. Εκεί κάναμε να πούμε και τεράστια νούμερα τηλεθέας. Θα πούμε στο μέλλον μερικά πραγματάκια με αυτά. Μόλις έχουμε ανακοινώσεις. Άλλο δίνει η ελληνική ραδιοφωνική τηλεόραση πρόταση 8 εκατομμύρια. Καλά, σου παρακαλώ. Τον ταμπλόχο. Χορηγία. Α, το όπιασε το θέμα. Πρόταση εγώ περιμένω. Α, πρόταση. Πρόταση είναι. Καλά, δεν είναι χορηγία, Τάσο μου. Είναι. Α, χορηγία δεν είναι. Δεν είναι χορηγία, Τάσο μου. Η τηλεόραση δεν είναι ανταγωνιστική. Α, όχι, άλλο αυτό. Στον Άρη το 1900 ήταν χορηγία. Αγόρε μου, και στον ΠΑΟΚ τα 8 εκατομμύρια είναι πρόταση. Άκου, Βασίλη, νέα, νέα πράγματα. Άκου. Φυσικά, ρε φίλε. Λογικό είναι όλοι να θέλουν. Πέσους δεν θα προλάβουν όμως. Λογικό είναι να θέλουν όλοι στο κανάλι τους να φιλοξενούν. Ναι. Και να πληρώνουν τον πρωταθλητή και κυπελούχο Ελλάδος. Ναι. Ο οποίος προσφέρει την μεγαλύτερη τηλεθέαση με αποδείξεις. Αυτό από πού το, που το βγάλαμε, κάνουμε, από τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Από πού βγαίνει. Αφού, προσφέρει, αφού προσφέρει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, γιατί δεν του παίρνει το κανάλι του Προέδρου Τάσο μου γιατί... για να οικονομήσει ο Πρόεδρος. Από πού κάνει το... τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Μα ίσα ίσα το κανάλι του Προέδρου δεν θα πάρει την ομάδα του Προέδρου. Γιατί να μην την πάρει. Θα πάρει απαλού τα φράγκα για να τα κάνει επένδυση. Κορόιδο είναι. Μα αφού φέρνει φράγκα και μεγάλη τηλεθέαση και κέρδη. Γιατί να μην κερδίσει το κανάλι του Προέδρου, Τάσο μου. Να κερδίσει η τηλεόραση η οποία θα δώσει τα λεφτά. Ναι, τέλος πάντων, μόλις έχουμε, αν έχουμε, που δεν πιστεύω, θα πούμε, αλλά δεν νομίζω. Κάτι λέει για διάλειμμα ο κύριος Καβαδίας. Ναι, ο κύριε Καβαδία μας, έχετε ένα δίκιο τέτοιο. Έχουμε πολλά θέματα μετά. Έχουμε, θα ανοίξουμε και τις γραμμές. 23-10-287 και 3-8 μετά τον break. Ναι, μόνο να μην βρέχει, έτσι. Ναι, και οι Ντροπαλούλιδες, FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526, είπαμε τροπαλούδες και όσοι κρυφακούτε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρίγας, Ζάχος Ντρούλινγκ. Μέχρι τις 10, εδώ συντροφιά, όλο το καλοκαίρι. Διάλειμμα. Εδώ, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Άσε, τραγουδάω λίγο, άσε. Με έκοψες. Τραγούδι. Τραγουδά όσο ήμασταν εκτός αέρα. Τώρα δεν έχω και καλή φωνή. Ζάχος Ντρούλινγκ, ο τραγουδιστής Τάσος Τρέγιας, Ράδιο Μαρμίτα, Βασίλης Καβαδίας, στη δήμηση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μας φτιάχνει με τη μουσική ο Βασίλης, πάντα. Συντροφιά παραίτησα, θα πάμε μέχρι και τις 10. Μιας και αναφέραμε, να πούμε ότι οι γραμμές είναι πλέον ανοιχτές για όλους τους φίλους. Mm-hmm. 2310, 287 και 38 από το σταθερό σας. FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Για τους ντροπαλούλιδες και για όσους κρυφακούτε, για μηνυματική επικοινωνία. Να πούμε ότι οι Γαλατασαράι και Φενέρμπαχτσε έχουν μπει στο κόλπο για τον Γερμανό Χόλμπι. Πιο σοβαρό όμως είναι το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι στο μεταγραφικό στόχαστρο τουρκικών ομάδων φέρεται να βρίσκεται ο Λιούις Χόλμπι. Με τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας αναφέρονται και στο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον ποδοσφαιριστή. Τα δημοσιεύματα τονίζουν πως στο κόλπο έχουν μπει και η Γαλατασαράι και η Φενέρμπαχτσε, οι οποίες φαίνεται να έχουν στη λίστα τους ψηλά τον 28χρονο ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, οι Τούρκοι υποστηρίζουν πως ο ΠΑΟΚ έχει δείξει και το πιο σοβαρό ενδιαφέρον για το γερμανό μέσο, ενώ καταγράφουν τα όσα έχει πετύχει μέχρι σήμερα στην καριέρα του. Το τι με έλεγε Νέστε με τον Λούις Χόλμπι και τον ΠΑΟΚ θα περιμένουμε και εμείς και εσείς τις επόμενες ημέρες για να μάθουμε. Εξάλλου νομίζω ότι τα μεταγραφικά καθημερινά μας αφορούν, μας απασχολούν. Όλοι είμαστε με ένα κλικ στο κινητό, στο λάπτοπ, στο κομπιούτερ για να δούμε τι γίνεται κάθε μία-δύο ώρες και ένα όνομα είτε για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη, για την ΑΕ, για τον Ολυμπιακό ακούγονται στη μάχη που έχουν μπει οι ομάδες για να κάνουν όσο καλύτερο σύνολο μπορούν για να διεκδικήσουν να πάρουν τα πρωτεία από τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ένα πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο επιχείρησε η ΑΕΚ να το κάνει τρεις φορές τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον για το κύπελο. Δεν τα και έφαγε τα μούτρα της. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε το Μάνταλο να κάνει τον αχθοφόρο να μας φαίνει το κύπελο για να το σηκώνουμε. Πριν πάμε στους φίλους. Έτσι θα γίνει και του χρόνου. Δύσκολα. Πριν πάμε στους φίλους, εδώ έχουμε ένα θεματάκι καλό. Καταργείται λέει αφαίρεση βαθμό για τα επεισόδια στα γήπεδα. Θα το σχολιάσουμε μαζί, θα το διαβάσω φυσικά. Το σχολιάσουμε από που παράσουμε πάντα πρώτα είναι οι φίλοι που είναι. Α, παίρνεις γραμμές, δεν κυπελούχε Ιουνίου. Ναι, τον κυπελούχο Ιουνίου. Ήταν ο πρωταθλητής Αυγούστου Σεπτεμβρίου. Ήταν Αυγούστου, δική μου ατάκα. Δεν μπορείς να μου πεις, να με ξαναπείς πρωταθλητή Αυγούστου, γιατί έκανα, το έκανα πράξη και σου έδωσα και δώρο
ένα κύπελο. Δηλαδή δεν μου έφτασε μόνο το πρωτάθλημα, γιατί είμαι δυστυχώς. Έγινα πρωταθλητής Μαΐου. Το ζήσαμε και αυτό δυστυχώς. Έγινα κυπελούχος Μαΐου και συνάμα ταυτόχρονα έγινα νταμπλούχος Μαΐου. Έλα, και μας έπρεξες, άντε μήνο νούμερο 2. Και υπενθυμίζω ότι αυτό το νταμπλ είναι το πρώτο που έρχεται στη Θεσσαλονίκη μας. Ναι, και μένει στην ιστορία. Στο ποδόσφαιρο, για τα επόμενα 3.000 χρόνια η ιστορία στην πόλη θα λέει ότι ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ έφερε πρώτος και τελευταίος φυσικά. Ναι. Δεν πρόκειται να ξαναπάρει άλλη ομάδα ντάμπλ στην πόλη μας. Έλα, μείνω νούμερο 2, τελείωνε. Άντε. ΠΑΟΚ, μείνω, άντε. Έλα, μείνω και μπίνω. Έλα, πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα στην καλύτερη παρέα. Ένα 0-1 το έδινε ο Μπούκορ, θα είναι ο πρώτος. Τι έγινε, Γιώργη? Ποιο, ένα 0-1, ποιο ήταν? Ότι θα πάρεις πρώτος τηλέφωνο. Τότε είναι στοίχημα. Το λογομείο. Για λέγε. Λοιπόν, καλές μεταγράφες κάνατε, φιλαράκι, εσείς πολύ καλά πάτε. Μπράβο. Για να δούμε. Ποιες είναι καλές μεταγράφες? Ποιος είναι καλές μεταγράφες? Μην τον ερεθίζεις. Ο Ιντέγε που έχει να παίξει 2 χρόνια, 23 συμμετοχές και 2,5 γκολ έχει σε 2 χρόνια. Ποιες είναι καλές μεταγράφες? Καλές είναι για τους αντιπάλους, ναι, έτσι είναι, να το δεχτώ. Εγώ δεν λέω καλή, κακή στο γήπεδο θα φανεί. Ναι, κάτσε, γιατί αυτοί πήρανε τον Ιντέγε. Ναι. Και έχουν πάρει κύπελο από τώρα. Αν ακούσει τώρα τι κάνουν. Εδώ άλλο τώρα ήταν εδώ και ήταν ραδιοφωνικό παραγωγό. Ποιο? Εδώ στο σταθμό μα. Πολλέ φορέ εγκαιρθήκε και έχει φύγει. Έκανε μια ανάρτηση στο Facebook και λέει: αυτή τη στιγμή. Άκου τώρα τι κλίμα επικρατεί στου αργαρού. Θα γελάσει να πει κάτω. Αυτή τη είναι στιγμή λέει: φίλου, με το υπάρχον ρόστερ, ο Άρης λέει έναντι του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, τη ΑΕΚ, είναι λέει πρώτο φαβορή για την κατάξυση του πρωταθλήματο. Αυτό άξιο. Είναι η προσωπική. Ναι, πόσο μα διασκεδάζεται, ρε παιδιά. Άξιο. Καλά που υπάρχετε. Γουστάρω. Αυτό είναι η προσωπική άποψη του φίλου. Μπράβο. Είπαμε, εγώ διαφωνώ, διότι στην Ελλάδα και το καλύτερο. Πολύ για να τα λες αυτά, ρε. Ναι, μα συμφωνώ εγώ από ποια άποψη. Στην Ελλάδα είπαμε και το καλύτερο ρόστερ να έχει. Εγώ δεν λέω ότι το έχει ο Άρης. Λέω και το καλύτερο να έχει. Δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Πρέπει να έχει και άλλα πράγματα. Λάθο κάνει. Εντάξει, όχι. Έλα, ρε φίλτατε, πάμε. Λοιπόν, αυτό που λες εσύ έχεις δίκιο, εντάξει, δηλαδή τώρα ότι έτσι, εκτός από το καλό το ρόστερ, να έπρεπε να έχεις πολλά άλλα. Αυτό γιατί, λέω. Ολοκλήρωσες, γιατί, φίλε. Όχι. άμα συμφωνείς μαζί μου, ολοκλήρωσες, φίλε, τέλος, στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Άστον άνθρωπο, μην είσαι, ρε. Εσύ, εγώ τον αφήσω, ρε. Έλα, έλα Γιώργα, έλα γουρμέλα. Λοιπόν, βλέπεις τι κάνεις, διακόπτει. Εντάξει τώρα για τον Ιντέγκε τώρα. Ιντέγκε, παιδιά, να πούμε, αν παίξει έστω, εγώ λέω, αν παίξει όπως έπαιξε στον Ολυμπιακό, έτσι τότε, αν παίξει κατά το ίμιση, εντάξει, θα δούμε. Κάτι θα προσφέρει. Αλλά νομίζω βαρύ συμβόλαιο για τον Άρη, έτσι, βαρύ συμβόλαιο. Είναι ρίσκο, κοίτα, είναι ρίσκο από ποια άποψη? Ότι όντως έχει, όπως λέει αυτός, 2 χρόνια, όχι απράξια, δεν ήταν βασικός. Όντως, αυτό είναι, το λένε τα νούμερα, δεν το λέμε εμείς. Σκάσα τα νεφρά του, δεν μπορούσε να κατουρίσει 2 χρόνια, γκολ δεν έβαλε. Στεγνός είναι ο άνθρωπος, όπως τον είδες και στις φωτογραφίες, στεγνότατος είναι. Λοιπόν, εμείς ποντάρουμε και ο πρόεδρος φυσικά ποντάρει στις ικανότητες που έχει δείξει, έτσι, γιατί έχει δείξει κάποια πράγματα, να μην τρελαθούμε κιόλας. Γι' αυτό τον έκανε και 1 χρόνο συμβόλαιο, έτσι. Δεν είναι 2 ούτε 3, άμα δείξει. Παρέλαση δεν θα βγάλει αυτό. Το άλλο που με στεναχωρεί όμως εμένα, φίλε μου Τάσο, είναι αυτός εκεί, πώς το λέμε, ο Ελκατρουλή, πώς το λένε αυτός πάλι, λέει, δεν πάει εκεί. Μίλες Ελκατρουλή, Κατρουλή μίλες, γιατί δεν με χαλάει εμένα και να μείνει, δεν με χαλάει καθόλου, μια χαρά παίξη. Τρέσει Τάσο να πούμε, 0-0 αγόρι μου. Λάθος, εγώ διαφωνώ για τον Ελκατρουλή. Γιατί, τι παιχνίδι έκανε? Μια χαρά παίκτη είναι ο Ελκατρουλή, για αλλαγή. Μια χαρά, για αλλαγή. Εντάξει, ναι, αλλά για να πάμε παραπάνω δεν είναι όμως. Για να πας παραπάνω θα έχεις τον κανονικό σου παίκτη και στη θέση. Α, έτσι είναι. Έτσι είναι, αλλά παρέσει πόλο, ένα 200. Και τι να κάνουμε, φίλε, εσύ το πληρώνεις. Mm. Όχι, δεν το πληρώνω εγώ. Ας προβληματιστεί αφού το πληρώνει. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι. Ο καθένας ένας κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, αφήνω να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Καλή συνέχεια και παλικάρια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Σε πολύ καλά έκανες, παλικάρι μου, να μιλήσει και κανένας άλλος. Ευχαριστώ. Καλό στο Μοσχοβίτη, ρε. Καλό στο Μοσχοβίτη. Έχεις καμιά συγγένεια με το ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ? Όχι, αγόρι μου, όχι. Αυτός πολύ μεταγενέστερος είναι. Είναι άρρωστος. Εντάξει. Μπορεί να κάνω ανήψεις σου, ρε φίλε. Λοιπόν, το Μοσχοβίτη είναι το προσωνύμι. Παρατσούκου, παρατσούκου. Έτσι και μ' αρέσει και μ' αρέσει κιόλα. Άλλωστε, γιατί να το κρυφτούμε, πήγα πολλές φορές στη Μόσχα, αμέτρητες φορές. Όλη την Ρωσία, την πρώην Σοβιετική Ένωση, δεν έχω γυρίσει. Όλοι. Τα λέω όλοι. Τέλος πάντων, εγώ πήρα για να πω το φίλο μου τον Ζάχο. Σ' ακούμε.
που μας είναι, να πω, Ζάχο, ναι. Έχετε ένα μειονέκτημα όλοι οι Αριανοί. Για να το ακούσω. Όλοι είναι σχετικοί, έτσι, σχετικό είναι. Διακατέχεστε από μία καλπάζουσα φαντασία και δεν προσγειώνεστε. Μάλλον το λέτε γιατί με αυτό προφανώς θα σε ικανοποιεί. Ποια είναι η φαντασία, για πες μου να ακούσω. Όταν λέει, με λέγατε πέρσι όλη την χρονιά, 7η αγωνιστική θα τα πούμε. Θα τα πούμε την 7η γιατί, αγωνιστική. Γιατί, συγγνώμη, ένα λεπτό. Σωστά, σωστά. Να απαντήσω όμως, έτσι. Ναι, βέβαια. Μετά, για να μην μακρηγορώ, για να σε δώσω το λόγο να απαντήσεις. Κάθε αγωνιστική ο φίλος μου Αριανός, τώρα δεν την απάντησε, τώρα δεν πάει, τώρα τελείωσατε, καθαρίσατε. Ήρθαν, πήραμε το πρωτάθλημα και αίτητη, τώρα τι είναι, σου λέει, τι έγινε. Θα σου λένε, μπορεί να μου πει κιόλα τώρα. Ναι. Λέει, καλά, θα σε πω τώρα, λέει, του χρόνου, λέει, το κύπελο, ξέρει, να λέει, το πάρουμε εμείς. Εντάξει, άκουσε τώρα. Τώρα μιλάμε για απόψη με ένας, δύο, τριών, θα σου κάνω το αντίστοιχο. Συνέχεια το ίδιο παράδειγμα λέω, αλλά δυστυχώς πρέπει να το πω, εφόσον μιλάτε για μεμονωμένες απόψεις. Θα σου δώσω, άμα θες, και φωτογραφία υπάρχει, Παοξής, ο οποίος έλεγε ότι θα φτάσει σε ημιτελικό Champions League μετά το 1-1 με την Μπενφίκα. Άμα θες, υπάρχει σε φωτογραφία. Λοιπόν, με ονοματεπώνυμο το παιδί. Έλεγε η Μάντσεστερ είναι πεσμένη. Η Ρεάλ το έχει πάρει τρεις συνεχόμενες, δεν υπάρχει. Ο ένας δεν υπάρχει, ο άλλος δεν υπάρχει. Ποια είναι η διαφορά όμως. Ναι. Είδες άλλονα. Είδα. Είδες άλλονα και από αυτόνα. Τι είδες τώρα, δηλαδή επειδή πες ένα. Δηλαδή ο Άρης. Σου πω, κάτσε κάμε συζήτηση. Ναι, θα κάνουμε. Είδες άλλον, σε λέω. Είδες έναν Βλάξ. Ο οποίος ναι. ήταν υπεραισιόδοξος. Όχι, και εσύ ποιον είδε. Δηλαδή, εγώ Άρης... να σου πω ποιον είδα. Ναι. Ο Μπουγάτσας λέει έχει πάρει κύπελλο από τώρα. Όχι. Ο άλλος ο Πάνος από το μικρό του που ήταν εδώ, δεν από το επώνυμό του. Γιατί να μην το πει, δεν είναι βγαίνει και κάνει. Λέει, το ο Άρης είναι λέει τώρα το φαβορή. Και τι έγινε. Είναι το φαβορή λέει για να πάρει λέει, το ποτάμι. Τώρα αυτό, άκουσε. Δηλαδή το... πρόσεξε τώρα. Οι δύο που είναι γνωστοί Αριανοί. Ωραία. Έτσι, δεν σου λέω για έναν. Ωραία. Που τυχαία μπορεί να ήταν ένα Βλάξ και να είπε ότι θα πάρει για να τσάμιο. Απαντήσω λίγο και στο Μοσκοβίτη. Έτσι. Και σε αυτό που λες και στους δύο θα απαντήσω. Ο Άρης, γιατί του χρόνου το αποκλείσεις ναι. να πάρει το κύπελο. Το που λέει ο Μπουγάτσας θα πάρει το κύπελο 100% φυσικά δεν υπάρχει. Δεν το αποκλείς, όχι. Δεν το αποκλείς. Καλός είναι, δείχνει δεν να γίνεται καλύτερος. Εντάξει. Δεν το αποκλείω. Είναι διεκδικητής, είναι κακό. Δεν το αποκλείω. Έτσι. Αλλά όταν έχεις 3-0 στην πλάτη σου στο 52 από τον Εργοτέλη και όταν έχεις να βάλεις 50 χρόνια γκολ σε τελικό και όταν ο Ολυμπιακός έχει 2 χρόνια τρίτος να είναι άτιτλος και η ΑΕΚ φέτος πέρσι δεν πήρε τίποτα θα πάρει το και όταν υπάρχει ο ΠΑΟΚ που είναι αυτός που έχει τον τρόπαιο 3 χρόνια συνεχόμενα λίγο χλωμό σε κόβω. Εντάξει, το χλωμό θα φανεί στο γήπεδο. Λίγο χλωμό σε κόβω. Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει... γλώσσα πάλι και πέρσι γλώσσα έβγαζες και στο 82 ο παπάς ο πρίγος την έκοψε. Είπες να κάνουμε διάλογο και μιλάς μόνος. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν λέω 100% θα το πάρει. Άμα ήμουν σίγουρος 100% θα βάζα το σπίτι μου. Κοιτάξτε. Λέω ότι είναι ένας από αυτούς που θα το διεκδικήσει. Έχει ένα 3%. 3%. Μόνο 3 έχει. Και πολλά είπα. Ωραία, εντάξει. 2,7. 2,7. Ωραία. Όσο για αυτό που είπες Μοσκοβίτη, 7η αγωνιστική που έλεγαμε θα κάνουμε, το match, το ίδιο το match απέδειξε ότι η διαφορά μας, όπως είπε και ο Τάσος πριν λίγο, έτσι. Όπως το κέρδισε το match, μπορείς να το χάσεις. Άρα δεν υπάρχει καμία. Υπερφύαλη κατάσταση στα σχόλια των Αριανών. Μια χαρά μπορείς να το χάσεις. Όπως και στα 3 μάτς επαναλαμβάνω που παίξαμε πέρσι. Σε κανένα δεν ήσουν καλύτερος. Σε κανένα. Άκουμε. Τι να κάνουμε. Ζάχο μου, αγόρι. Ναι. Σε ακούω ευλαβώς και πρέπει να σου υπενθυμίσω το εξής. Κι εγώ σε ακούω ευλαβώς. Στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στο Χαριλάου, εγώ για να πω και να πω διθυράμβους και να πω οτιδήποτε θα πρέπει να βασίζομαι στην ομάδα μου και όχι στην τύχη. Αυτό απλά το λέγατε γιατί με αυτό το όνειρο ζούσατε και να σας πω και κάτι. Φέτος ο ΠΑΟΚ είναι πολύ υποψιασμένος και αυτό είναι άσχημο για σας. Φέτος ο, δεν σ' άκουσα. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ υποψιασμένος και είναι άσχημο για σας. Δηλαδή πέρσι πήγε στην Τούμπα, ήρθε στο Χαριλάο έτσι τρελαλό. Όχι, έπαιξα στην Τούμπα με τα 9-10 τα έξω. Ποια είναι η πολύ χαλαρά για το κύπελλο. Στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα και στον Άρη έλειπαν, αλλά στο δεκτό αυτό. Σε κέρδισα. Εν πάση περιπτώσει, στο δεύτερο παιχνίδι σου ήταν ναι, μεν καλύτερο, όχι όλο το παιχνίδι. Αλλά κέρδισε, ισοφάρισε με goal offside. Είναι αλήθεια. Σωστό. Λίγο πολύ, λίγο είναι offside. Το goal είναι μια τρέχα offside. Δεν αναιρεί αυτό ότι το άξιζε. Έτσι πράγμα. Λοιπόν, ξέρω, εμεί βλέπουμε μπάλα και. Να σου πω και κάτι, η διαφορά με τους Παοξείς, ποια είναι, δεν έχουμε να κλείσω με αυτό, ότι ο Παοξείς
Δει την πραγματικότητα, αγόρι μου. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι υπέρ σας. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Βέβαια, αυτό για το που είπε και ο Τάσος να πατήσω να κλείσουμε με αυτό. Δεν ξέρω αν θέλετε. Δηλαδή, να μιλάτε εσείς για φαντασία και τέτοιο όταν προσαβίδι, δεν μιλάω για τώρα. Τώρα έχετε δικαίωμα φυσικά, ναι. Όταν προσαβίδι με, πώς θα λέγανε, με σαρδέλες, με κόπες. Κάθε χρόνο παίρνατε από τον Αύγουστο, γι' αυτό σας έβγαλα και πρωταθλητές Αυγούστου-Σεπτεμβρίου πρωτάθλημα. Να μιλάτε εσείς για φαντασιώσεις. Τι να πω, είναι. Εμείς το πήραμε, ρε φίλε. Βρε πρόσαβη, δεν σου λέω. Εμείς το πήραμε. Βρε πρόσαβη. Τώρα πλέον. Δεν ακούει. Ακούω. Λέω. Πρόσαβη. Τώρα είμαστε όμως μετάσαβηδη. Ναι. Και το πήραμε. Μα έλεγε, σου λέω, πρόσαβηδη ότι θα το πάρει. Εμείς είμαστε τώρα όμως, λέω, μετάσαβηδη. Έτσι, και εγώ από χθες σας ονομάζω Κυπελούχος Ιουνίου. Όλα κάνεις, έχεις δικαίωμα να ονομάσεις. Είστε Κυπελούχοι Ιουνίου. Έχεις δικαίωμα. Όταν θα γίνετε Κυπελούχοι Μαΐου, έλα να τα πούμε. Μπράβο. Γιατί εμείς γίναμε και πρωταθλητές Μαΐου ναι. Και ταμπλούχοι Μαΐου. Κατηγόρησε σε εισαγωγικά ο Μοσχοβίτης, κατηγόρησε ότι είμαστε φαντασμένοι. Και λέω, πιο φαντασμένοι από εσάς αποκλείεται όταν με σαρδέλες ή δεν πρωτάθλημα. Είναι η ανάγκη που δημιουργείται, η ανάγκη που δημιουργείται για διάκριση. Όταν βλέπει τον αντίπαλο να διαπρέπει και εσύ είσαι σε άλλες κατηγορίες. Έχουμε και εμείς καλή ομάδα. Λογικό δεν είναι. Έχουμε καλή ομάδα τώρα. Δεν είμαστε καλοί. Δεν μπορούμε άλλο να πάρει καλή ομάδα. Ρε φίλε, και άλλο να είσαι ταμπλούχο. Για να γίνει καλή ομάδα και μεγάλη ομάδα πρέπει να βάζει και τίτλο. Είπαμε, 50 τίτλους, χρόνια δεν υπάρχει. Ναι. Ακούσε, παιδιά, να κλείσω για να πάρει ένα άλλο. Και μην κάνω κατάκριση ήδη. Το κάνει λοιπόν. Πρέπει Ζάχο να το αντιληφθούν όλοι οι φίλοι Αριανοί το εξή. Ότι η ομάδα για να σταθεροποιηθεί και να αποκτήσει ταυτότητα και να διεκδικεί θέλει τουλάχιστον 2-3 χρόνια μια σταθερή πορεία και με βήμα μπροστά. Χρήμα θέλει βασικά και αυτό που λες. Πρώτης θα θέλει χρήμα όμως. Χρήμα θέλει. Τώρα για το χρήμα εδώ παίζεται, αγόρι μου. Εύχομαι να μην γίνει τα προηγούμενα. Εύχομαι να μην γίνει τα προηγούμενα και θα ψάχνουμε πάλι εδώ με την Νικολούλη. Και σένα. Και σένα πρόσεξε, μην φύγει κανένα πρωινό ο άλλο και μετά κατευθείαν να ξέρει που πα. Στα τάρταρα. Α, μεγάλε. Να πω το εξή. Όπω μου λε, ένα θα ακούσει και το άλλο. Πώ θα γίνει δηλαδή. Ψάξατε τι σημαίνει πόντιο πρώτη γενιά και κουλτούρα πρώτη γενιά. Πόντιο είμαι και εγώ, μην το. Πόντιο είμαι. Α, άμα είσαι πόντιο, ψάξου γιατί αυτό με λε να προβληματίζει, Ζάχο μου. Ποιο πράγμα. Δεν θέλω να πιστεύω. Άμα ξέρει τι σημαίνει πρώτη γενιά ποντίων, θα καταλάβει ότι αυτοί όταν πάνε μπροστά κάπου, φίλε, μόνο θα του έξω και μακριά του σταματάει. Όχι, υγεία να έχουμε, φίλε μου, υγεία προσά. Υγεία να έχουμε και όλα θα τα δούμε. Γεια σου, Ζαχούλη. Να σε καλά, να σε καλά. Τον έσκασε το Ζάχο, ρε. Καθόλου. Τον έσκασε. Καθόλου. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ίσα με συνεννοήσιμους μπορεί και μιλάω. Όταν πέφτω σε τείχο δεν μπορώ. Με συνεννοήσιμους. Ναι. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Είναι δύσκολο τα πράγματα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου. Α, ο Μαρίνος. Μάρινος, έλα, είδες. Κοίταξε να πω και εγώ δύο κουβέντες. Βέβαια. Αυτό που είπε ο προηγούμενος έχει δίκιο. Δηλαδή, πρέπει εκτός από την υπομονή που πρέπει να κάνεις, πρέπει να έχει και λεφτά. Εγώ το είπα. Χρήμα πρώτα. Τέλος πάντων, με χρήμα σταθερά να βάζει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καλά, δεν είναι. Εντάξει. Και πολύ χρήμα. Τώρα εντάξει, ο Άρης έκανε κινήσεις από ό,τι βλέπω, καλές και τα λοιπά. Τώρα βέβαια για το πρωτάθλημα, εγώ θα σου πω ότι νίκησε τον ΠΑΟΚ σε ένα μάτσο. Έτσι. Ναι. Δεν μόνο να νίκησε τον ΠΑΟΚ, όχι, βέβαια. Τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, το. Μαρίνο, εσύ όσο να είσαι ακούσει τακτικό ακροατή εδώ, ναι. Έχω πει εδώ και στον Τάσο. Εγώ δεν είμαι πλέον 20χρονος, άλλα μυαλά είχα, 20 και 17 και 25. Εγώ μακάρι να με κερδίσει ο ΠΑΟΚ και στα δύο μας και το λέω και στα προηγούμενα ραδιόφωνα που ήμουν, ας πούμε, το έλεγα αυτό. Μας με κερδίσει και στα δύο μάτς ο ΠΑΟΚ 5-0, θες 10-0 και να πάρω το πρωτάθλημα. Δεν θα με πειράξει καθόλου. Στο λέω πραγματικά. Πώς λέτε, φίλε, ότι στα τρία μάτς με τον ΠΑΟΚ ήσασταν καλύτεροι. Δεν ήμασταν καλύτεροι, τι ήμασταν, τι δεν είναι. Δεν ήμασταν καλύτεροι, έστω στις λεπτομέρειες. Εγώ δεν λέω ήμασταν. Καλύτερη 80-20, λέω στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες. Φαντάσου να μην ήσασταν και χειρότεροι. Είστε καλύτεροι. Είστε καλύτεροι. Έπαιζα με το 1-3 της ενδεκάδας στο κύπελο. Α, το κύπελο σε άλλα δύο με το 1-3 έπαιζε. Στο Χαρελάου σε ξέσκησα 1-2. Πώς με ξέσκησα. Τώρα δεν είπε ότι μπορεί να χάνε. Τώρα δεν είπε ότι μπορεί να χάνε. Τώρα δεν είπε ότι μπορεί να χάνε. Τώρα δεν μπορεί να βγει σοπαλία, μπορεί να κέρδισε κιόλα. Κέρδισε. Σε βάση το παιχνίδι μπορεί και να χάνε. Τι να κάνουμε. Και μέσα στην Τούμπα που είσαι τόσο καλύτερο χρειάστηκε call of site για να με πάρει το χ. Ναι, εγώ λέω ότι έπαιζε μια ομάδα 3 εκατομμύριων με μια ομάδα 30. Και δεν φάνηκε καμία διαφορά στο γήπεδο. Στα μεταξύ μας μάτς. Πολλά είπες 30. Πόσο πάρα είναι. 25. Πιο κάτω. Λιγότερο. Εντάξει, δεν ξέρω το ακριβής budget. Budget εμείς όταν λέμε βέβαια Μαρίνο. Λέμε, και τότε, φίλε, λέμε το. Όταν λέει ένας οπαδός, ο Λάισον, λέει τα συμβόλαια.
Ενώ budget δεν είναι μόνο τα συμβόλαια, είναι όλα, έτσι. Είναι τα σπίτια. Πώς είδες τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα 7η αγωνιστική και να καθαρίσει την πόλη που έπαιζε το 3 με το 30. Και τι, δεν μπορεί να κερδίσει ένα μάτσο το 3 το 30. Φάπα έφαγες, τι απέδειξε. Καλά, τώρα δεν είπες ότι μπορεί να χάνεις, ρε. Άσε το μπορεί, τι έγινε να μας πεις. Καλά, εντάξει. Έχασα, ρε φίλε. Δεν έβαλε το πέναλτι το Βελός, ρε φίλε. Δηλαδή, ρε φίλε, τι μου λες. Έχασε το πέναλτι σε λεπτό. Υιοθετείς ότι μπορεί να κέρδιζες. Ρε φίλε. Έχουμε το δεδομένο ότι έχασες. Ρε φίλε, σου λέω. Τώρα καταλαβαίνω γιατί πέσε τρεις φορές. Ναι, δεν είναι δυνατόν. Αυτό το σκεπτικό, δηλαδή. Μακάρι να μείνει έτσι σκεπτικό. Ρε εσύ. Ναι. Έβαζε το πέναλτι. Ναι. Είναι τόσο απίθανο να βάλει κάποιο πέναλτι. Εντάξει, και ο Πρίγιοβιτς, ρε φίλε, ανέβαζε τις εκείνες φάσεις. Τι φάσει, ρε φίλε. Και ο Πέλκας. Όσες φάσει και ο Πάουκ και ο Άρης. Όσες φάσει και ο Πάουκ και ο Άρης. Κάτσε ένα πέναλτι. Φάση με τον Κουέστα, άντε πάλι. Ο Άρης δεν έχασε καμία ευκαιρία. Καμία ευκαιρία. Μόνο το πέναλτι έχασε. Δεν έχασε το 46, δεν έχασε το σου του την κοινή που την έβγαλε με τα πόδια ο Πασχαλάκη. Εντάξει, να βγάλουμε τότε και του Ζαμπά την ευκαιρία και του Ζαμπά να βγάλουμε ευκαιρία. Ο Ζαμπά δεν πήγε στο γήπεδο. Ποιο Ζαμπά. Σούταρε δύο φορές. Σούταρε δύο φορές. Ζαμπά και του Ζαμπά. Η ευκαιρία είναι η διπλή με Πρίγκοβιτς και Πέλκα. Τέλο πάντων, έλα ρε Μαρίνο, σε πήραμε μονότερμα. Κοίταξε, όχι. Σ' αρέσει να ακούσει. Πρέπει να νικήσει όλα τα ντέρμπι όμω, να έχει σταθερή απόδοση αυτό για να πάρει πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να πάρει ο Άρης πρωτάθλημα, Μαρίνο, άκουσε με. Δεν μπορεί να πάρει. Το είπα και προηγουμένως. Δεν μπορεί να πάρει ο Άρης πρωτάθλημα. Ναι. Για να πάρει στην Ελλάδα πρωτάθλημα, είπαμε τους τρόπους. Πρέπει να έχει και καλή ομάδα και να έχει και κάποια πραγματάκια δικά σου. Δεν γίνεται μόνο με την καλή ομάδα. Δεν είμαστε στην Αγγλία. Δεν γίνεται μόνο με την καλή ομάδα. Έτσι, υπάρχει ένα μονοπάτι που το ακολουθείς. Δεν μπορεί να το ακολουθήσει ο Άρης ακόμη αυτό το. Όταν έρθει ένας μεγάλος οικονομικά παράγοντας στον Άρη και κάνει αυτά τα πραγματάκια που συναντάει στον δρόμο, τότε θα διεκδικήσει και πρωτάθλημα ο Άρης. Δεν μπορεί να το διεκδικήσει ακόμη και αν φέρει τις Λίβερπουλ τους παίκτες, που αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Δεν θα το πάρει. Αυτό λέω. Κοίταξε, για να το πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα εκτός από αυτό που λέει, δηλαδή τώρα. Όπως έχει γίνει μια κατάσταση τώρα 30 χρόνια, ας πούμε. Ναι, έτσι, σωστό. Βλέπω Ολυμπιακός και Αθήνα. Έτσι. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά, αλλά και από την άλλη πρέπει να έχει καλούς παίκτες και καλή ομάδα. Καλά, δηλαδή. Ναι. Δεν είπα ότι μόνο με εκείνο πρέπει να έχει και καλή ομάδα, έτσι. Σου είπα. Αλλά πρέπει να έχει και τα άλλα. Πρέπει να έχει καλή ομάδα, να έχει και τα άλλα. Έτσι είναι το σύστημα. Ναι. Έτσι λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, τα έχουμε πει. Τώρα από εκεί και πέρα, ας πούμε. Αν θα κερδίσεις, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ ή τον Ολυμπιακό μια φορά, ξέρω εγώ, τι έγινε. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Τον Ολυμπιακό λίγο δύσκολο να τον κερδίσεις. Δηλαδή, με τον ΠΑΟΚ θα σκυλιάσει, αλλά τον Ολυμπιακό λίγο δύσκολο να τον κερδίσεις. Ναι. Ναι. Λοιπόν, βλέπω ότι έχετε ένα αυτό εναντίον του ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Ένα πείσμα, ένα αυτό. Δηλαδή, καλά, να νικήσουμε τον ΠΑΟΚ να πούμε. Λογικό ότι είναι, ρε φίλε, στην ίδια πόλη είμαστε. Λογικό είναι. Και τι δηλαδή. Δηλαδή, κάτι το. Λογικό είναι. Αν μπορέσει να κάνει μια ομάδα. Να έχει και εσύ μια ομάδα με έναν, ας πούμε, πρόεδρο που να μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Κάτι παραπάνω σε αυτό όσον αφορά το πρωτάθλημα δεν μπορεί να κάνει ο Καρυπίδης. Αν φέρει κάποιον άνθρωπο. Για τον Καρυπίδη. Για ποιον. Λέω να βρεις έναν άλλο να παίξει. Ναι, ναι. Ο Καρυπίδης σε αυτό το ταμπλό δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει. Είναι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Χρειάζονται πακτολόσε. Ναι, δεν είναι. Θέλει λεφτά, ρε φίλε. Βλέπεις τώρα ο Πάουκ, ας πούμε, στην πάση του Βραζιλιάνου, έτσι. Ναι. 5 εκατομμύρια διάβασα. Ναι. Εγώ σου λέω δεν είναι 5, είναι 2,5, είναι 3. Μπορεί τώρα ο Άρης να δώσει 2 και 3 εκατομμύρια. Όχι, αυτό. 2-3 εκατομμύρια δεν μπορεί να δώσει σίγουρα ο Άρης. Άμα μπορούσε 3 εκατομμύρια θα κρατούσε τον Γκαρσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερο αυτό που παίξει που φέρνει από κάποιον που φέρνει ο Άρης. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει αυτό. Μαρίνο, 100%, είναι. Αλλά πάλι όμω έχει περισσότερε πιθανότητε να βγει καλύτερο. Σωστό. Σωστό αυτό. Που έχει παίξει ομάδε. Όχι, όχι. Ταλέντο, που. Όταν δίνει πολλά λεφτά για να παίξει στην ουσία, τι αγοράει. Αυτό που είπε. Πιθανότητα να είναι καλύτερος παίκτης. Αυτό. Εντάξει, μέχρι τώρα, εκεί. Όχι τίποτα άλλο. Για να φτάσει στο σημείο. Άμα ήταν έτσι, όποιος έδινε τα περισσότερα έπαιρνε και το πρωτάθλημα. Δεν είναι έτσι. Για να φτάσει στο σημείο. Αυτό το Βραζιλιάνο, εγώ τον είδα, είναι παλαδόφατσα να ξέρει. Αν έρθει στον Πάο, θα αφήσει εποχή. Ναι, τον έκοψα εγώ. Ποιο είναι αυτό, τον Ισμαήλ Μπα. Το όχι, ο Ισμαήλ Μπα είναι. Αυτό εκεί είναι ωραίος. Από τη φάση θα τον δούμε. Αυτό έπαιζε μπάλα από πιτσερικά και κάτω εκεί στην Κοπακαμπάνα. Κοπακαμπάνα στι φαβέλε έπαιζε, ναι, ξέρω για δύο πορτοκαλά. Τον Ντάγκλα Αγούστο λέει. Αυγούστο, χρόνια πολλά. Μακάρι Μίσκο. Να τον πάρουμε. Τώρα για τον Σίλβα που είπαν ότι κόλλησε καλά, έχει πει ο Τάζος. Αν δεν έρθει, σίγουρα δεν ξέρεις. Εγώ σου είπα κάτι και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ναι. Την δουλειά την κάνει ο μάνατζερ, τη χαλάει. Ναι, ο μάνατζερ, Ο μάνατζερ τη χαλάει, το έχω πει εδώ και μια εβδομάδα. Ναι. Ζητάει λεφτά. Αυτός τι θέλει. Θέλει παραπάνω. Θέλει παραπάνω. Δεν έχει. Τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ με την ομάδα, με τα όλα, με το ένα, με το άλλο, διαπραγματεύσεις. Ό,τι είχε γίνει με τον Βαρέλα. Ναι, μπράβο, μπράβο. Που την έχει χάλασει τη δουλειά ο μάνατζερ. Ναι, ναι. Κατάλαβες.
Ναι, αλλά άμα δεν έρθει αυτός, αυτή ο άλλος ο Σενεγαλέζος, εκείνος έτσι ωραίος παίκτης είναι. Ποιος ο Σακαρέ? Αυτός εκεί στην Πορτό που έπαιζε βέβαια. Σανκαρέ, ο Σανκαρέ, λες, ναι, Σανκαρέ, ναι. Ναι, Σανκαρέ, αυτός ναι. Τώρα το διάβαζα προηγουμένως. 29 χρονών, θα δούμε. Έχει δώσει, λέει, τις περισσότερες ασίστ αυτός. Εντάξει, έχει, καταρχήν στην Πορτό, έχει μέχρι το 21 έχει συμβόλαιο. Έπειτα ενδιαφέρονται ναι. Και άλλες δύο ομάδες. Τώρα θα ακουστούν πολλά ονόματα, παιδιά. Είναι η φάση που θα ακούμε ονόματα. Αλλά εγώ να ξέρετε ότι χαίρομαι που από τον επίσημο ΠΑΟΚ δεν βγαίνουν τα ονόματα. Γιατί ναι. Πιστεύω ότι δουλεύουν οι άνθρωποι που πρέπει να δουλέψουν για τις μεταγραφές όπως πρέπει και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Ναι, εγώ έτσι νομίζω. Ξαφνικά θα μας πούν τα ονόματα. Θα δούμε. Θα δούμε. Τέλος θα δούμε. Πάντων, εντάξει. Θα δούμε. Έγινε. Κάτι θα γίνει. Άντε παιδιά, να σε καλά. Γεια χαρά. Γεια σου Μαρίνο. Έχουμε γραμμή. Έχουμε Βασίλη. Πάμε στο διαλυματάκι τελευταίο. Λοιπόν, θα περάσουμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά για τα τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, το 2310-287 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας, όπως και το 6945-287 και 3 οκτάρια. Θα σας πούμε πού πάει ο Μαλαζάς, επόμενος ναι. Σταθμός της καριέρας του και τελευταίος λογικά. Θα σας πούμε το νούμερο από τα διαρκείας, το οποίο νούμερο είναι εντυπωσιακό στον ΠΑΟΚ. Θέλω και την άποψη του Ζάχου. Ποιο είναι για το νούμερο του Άρη μετά το break. Τελευταία 48 λεπτά μετά το break. Μετά το break. Έγινε, πάμε. Κομματάρα έβαλε ο Τρέγιας να μου. Ο Τρέγιας το έβαλε. Ποιο το έβαλε? Ο Βασίλης. Τι λες, για να το Βασίλη. Τα ξέρεις αυτά, αριστερή. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ τα έγραψα τα τραγούδια. Πήγαμε στη δισκοτέκ. Σου είπα ποιο είναι αυτό το τραγούδι και δεν ήξερε ούτε Μάικλ Τζάκσον. Τι ήσουν? Ήμουν αφοσιωμένο. Σε ποιον να ήσουν? Έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα. Ναι, όχι. Ναι. Ναι, δεν το θυμάμαι. Εσύ έψαχνες την άλλη με το μίνι που είδες τα ωραία τα πουλαράκια, τα μαυρισμένα και πώς τι την έλεγε. Τι του δίνω ασίστ και εγώ. Έφαγες την καψούρα σου εκεί τη ζωή. Τι βλάξ. Ανέβηκε, χόρεψε, έψαχνε σαν το Βέκο που έψαχνε την αδερφή του. Χόρευαν εκεί. Πάντως το κορμί το χάσαμε εκείνο, το χάσαμε το κορμί. Πάντως έτσι που είδες ένα βίντεο ήταν φανταστική, ναι, ήταν πολύ καλή. Ναι, το χάσαμε το κορμί. Κρίμα. Πού να τη βρούμε? Κρίμα. Δεν ακούει και λίμπερο. Ακούει, αλλά πιστεύω ότι. Κοπελιά, πού είσαι? Μπορεί να σε ακούει, αλλά δεν θέλει να μείνει φίλη σου. Τι φίλη μου? Ξέρω. Εγώ δεν θέλω φίλη. Τι? Θέλω, ναι. Θες να είναι σκύλι. Θέλω, ναι. Περισσότερα λοιπόν, πράγματα. Λοιπόν. Για να. Ναι. Γιατί μιλάμε για πρωτάθλημα και τέτοια και τώρα. Ναι. Πάω να επιθυμίσω ναι. Τη συζήτηση που είχατε προηγουμένως ναι. με τον άλλο τον Βιτάμ. Ποιο είναι ο Βιτάμ? Την Αλεξανδρούπολη, τον άλλο. Το Μαρίνο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Γιατί μπήκε στο τρυπάκι δηλαδή και να μιλάμε για πρωτάθλημα. Εγώ γελούσα. Και ο Μοσκοβίτης το είπε, αυτό που λέω. Καλά, γιατί. Και ο Μοσκοβίτης Βιτάμ. Όλοι Βιτάμ είναι. Τι είναι. Λοιπόν, εσύ τι είσαι, ο Ράμπο με, τα φυσεκλίκια είσαι εσύ. Άκου λίγο, άσε μαζε. Μαθαίνει και εσύ και ο Μαρίνος. Ναι, και άντε ο να μάθουμε. Σιγά, και Ράμπο. Ο Γιωργιανός και ο Κουκουρούκος. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Ιβάν Σαββίδης ναι. έριξε πάνω από 110-120 εκατομμύρια ευρώ ναι. για να κάνει ομάδα. Ναι. Για να έσοδα δεν είχε. Για να μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό. Ναι. Γκρέμισε κοκκινοπρασινοκίτρινες παράγκες. Ναι, σιγά, μπουλντόζα. Έφερε ξένους διαιτητές ναι. και πρέπει όλοι σας, ναι. όλοι σας, ναι. ιδίως οι Αριανοί, τι? Να τον ανάβετε λαμπάδα. Σιγά ρε, συγκινηθήκαμε. Να τον ανάβετε λαμπάδα. Ναι. Και αντί να γίνετε το αλυσβερίσι και οι καλές σχέσεις ναι. με την ομάδα του Πειραιά. Να κάνουμε με την Ξάδη ωραίες σχέσεις. Αναμφισβήτητα. Να κάνουμε με την Ξάδη και το. Να ολοκληρώσω. Να και επειδή τα αφεντικό της χώρας ναι. είναι ο ΠΑΟΚ πλέον. Μα. Είναι ο ΠΑΟΚ πλέον, ναι. πρωτάθλημα, κύπελο, ντάμπλα, ναι, 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 ναι. Συνετό με την πεπατημένη του Ολυμπιακού. Και φρόνιμο με θα την ήταν. Πεπατημένη του Ολυμπιακού προχώρα. Ναι. Συνετό και φρόνιμο θα ήταν ναι. να διαλέξετε ναι. στρατόπεδο. Αν θέλετε. Κάσα το παιδί. Αν θέλετε τα επόμενα χρόνια κάσα να δείτε να βάζει η ομάδα σας ένα γκολ σε τελικό. Δεν ξέρω ναι. αν θα είναι και το νικητήριο. Καθοριστικό για να ναι. πάρει το κύπελο. Μπορεί να χάνουμε 4-0. 49 χρόνια δεν κατάφερε. Φέτος θα βάλουμε τρέγια. Πάμε στη γραμμή. Ναι, γιατί του Μαλεζά κάτι μέσα. Μαλεζά στην Ξάνθη. Ρε το Γεωργίου, μάλλον δίκιο πρέπει να έχει ο Γεωργίου. Στις καθυστερήσεις τα τελειώματα. Στις καθυστερήσεις τι έβαλε, γκόλ ο Μαλεζάς. Στην Ξάνθη ρε φίλε. Ναι. Στην Ξάνθη. Και ο άλλος ο Μαυρά. Και ο Γκαρσία πήγε στην Ξάνθη ρε φίλε. Ποιος Παύλο Γκαρσία. Πήγε σοβαρά δεν θυμάμαι. Πήγε. Στο λέω εγώ. Δεν έπαιξε όμως. Έπαιξε 2-3 μάτς. Και τι Ξάνθη ο Μαλεζάς. Τυχαίο θα είναι που πήγε. Αλλά τα πρωταθλήματα τα πήγε ο Γκαρσία, τα πήρε ο Ολυμπιακός. Τυχαίο θα είναι που πήγε, λέω εγώ, Μαλεζάς στην Ξάνθη. Τυχαίο. Πάντως τυχαίο δεν είναι που έρχεται ο Ιντέγιο, ο Φετφαντζίδης και οι υπόλοιποι. Ο Φετφαντζίδης. Ναι, ο Φετφαντζίδης. Ο Ιντέγιο πριν 3 χρόνια. Εντάξει, ωραία. Μόνο έλα ρε φίλε, έλα, θα σε έλα. Πάρω εγώ γιατί αυτό εδώ. Έλα ρε φίλε, έλα, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα, παιδες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος από Νέα Σμύρνη. Γεια σου, ρε Γιώργη. Γεια σου, ρε Γιώργη.
Πώς πάμε, όλα καλά? Καλά ρε φίλε, τι λέει η χαμούζα κάτω, τι λέει? Ζέστη πολύ, παιδε, ζέστη. Ζέστη, ε. 36 σήμερα βάρες, άκουγα τον Χατζηνικολάου το πρωί. Εγώ παιδιά σχόλαγα τη δουλειά και γύρισα 3 ώρα και βάζω μπροστά το αμάξι και 38. Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση πέρα από τα τέτοια τώρα, έτσι. Ναι. Καταρχήν, ακούγεσαι νεαρός. Μας είπες στην ηλικία, αλλά εντάξει, Αλτσχάιμερ, πού να τα θυμόμαστε κιόλας. Πόσο είσαι, αν επιτρέπεις? 31. Πιτσιρικάς. Πανιώνιος που έχω ξαναπάρει. Σωστά. Όχι, όχι, Πανιώνιος θυμόμαστε, ηλικία δεν θυμόμαστε. 31 χρονών. Δεν είσαι παντρεμένος, είσαι παντρεμένος? Όχι, όχι, όχι. Θα σου πω τώρα έτσι μια τέτοια. Θέλω να κάνω μια. Μιλούσαμε για οικουμενικά εδώ πέρα, να άκουσες λίγο πριν πάμε στα αθλητικά. Έχουμε, λογικά θα είσαι εσύ ο τελευταίος, είναι 10 παρά τόσο. Λοιπόν, όταν είχα κατέβει στην Αθήνα, έκανα φλαράκια προς το Στρατό και κατέβηκα στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Τώρα σου μιλάω πριν 25 χρόνια. Εσύ τότε ήσουν έξω. Πρόσφατα. Ναι, μπορεί και λίγο περισσότερο. Ναι. Εγώ τότε έβλεπα παιδικά. Έβλεπε παιδικά. Και πήγαμε, ρε φίλε μου, έκανε εντύπωση που οι γκόμενες κάνανε καμάκι, δηλαδή. Οι Αθηνές είναι λίγο πιο απελευθερωμένες από τις δικές μας εδώ πέρα, τις Θεσσαλονικές. Οι Θεσσαλονικές έχουν άλλα θετικά, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη. Δηλαδή τώρα έχουμε βγει από τις Αθηνές. Όταν πήγες εσύ πριν 20 χρόνια, 25, ναι. Αλβανίδες και Ρωσίδες είχε γίνει. 94 δεν είχε, 53. Καλά, πλάκα μου κάνεις. Στο φόρτε ήταν. Στο φόρτε. Βέβαια. Τέλος πάντων, εγώ ρωτάω τον Γιώργο, άσε, δεν θέλω εσένα. Κοίταξε, εντάξει, είναι ντεμή. Είναι ντεμή. Δηλαδή υπάρχουν και γυναίκες δηλαδή, που μπορούν να σε προσεγγίσουν, αλλά και εδώ μην νομίζεις τώρα. Έτσι όπως έχουν γίνει και γενικά, ξέρεις τώρα, οι γυναίκες σημερινές. Γιώργο, περιμένουν ξέρεις τον πρίγκιπα. Ναι, αλλά, καλά, εντάξει, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι πάντα σε όλες τις περιόδους. Αλλά εντάξει, εμένα πιο πολύ μου αρέσουν οι Βορειοελλαδίτσες, ρε παιδάκι μου. Ναι, δηλαδή, όλοι οι φίλοι μου, οι Αθηναίοι λένε το ίδιο, ρε φίλε. Όλοι. Ρε παιδάκι μου είναι πιο περιποιημένοι. Είναι. Αυτό. Πιο γυναίκες, πιο αυτό είναι δηλαδή δεδομένο, αλλά το τελευταίο να το σχόλιο είναι ότι είναι και λίγο ψιλομύτες εδώ οι δικές μας. Είναι λίγο. Ισχύει, αλλά ρε παιδάκι μου είναι και πιο ανοιχτές. Δεν του άρεσε το τρέγια, δεν του άρεσε το τρέγια αυτό. Θεωρώ ότι προσέχουν ξέρεις πιο πολύ τον εαυτό του. Ακούστε λίγο. Ακούστε το, άκου τώρα τον προφέσορ, άκου τον προφέσορ. Δεν χρειάζεται ούτε ψιλομύτης ούτε χαμηλομύτης. Η γυναίκα θέλει ειλικρίνεια. Έλα εδώ μωρί, κάτσε κάτω από μένα. Γιατί εμείς δεν είμαστε ειλικρινείς, ρε φίλε. Μια μπύρα, ένα κρασί, μια ρετσίνα. Πάνω στη δεύτερη ρετσίνα, σε γουστάρω. Σε θέλω, πάμε. Θέλεις, καλώς. Τριφερός για ναι, ρε φίλε. Έτσι θέλουν οι γκόμενες. Ο Σταμάτης Γκαρδέλης μιλήσε. Εσύ δεν είναι θέμα Σταμάτη Γκαρδέλη. Η γυναίκα θέλει ειλικρίνεια. Συμφωνώ. Δεν θέλει σάλια. Όχι, ναι, δεν θέλει πλάι. Θέλει. Και θάρρος θέλει. Εγώ δεν το έχω αυτό. Να ναι, ρε φίλε, κακός. Γουστάρεις ένα. Ναι, μου άρεσε εκείνη τη μέρα, δεν πήγα εκείνη τη μέρα. Σου αρέσει, έτσι. Μου άρεσε. Τι θέλεις, ρε φίλε. Ναι, μου άρεσε πολύ. Και να σου πω και κάτι, να σκέφτεσαι και το αντίθετο. Ναι. Όπως ο άντρας γουστάρει μια γυναίκα να πάει μαζί της, ναι, έτσι και η γυναίκα μπορεί να αυτό γουστάρει. Αυτό έχεις δίκιο. Όταν έχεις δίκιο. Απλά ποια είναι η διαφορά. Κάθε τσικνοπέμπτη. Πες την στα αίσια ότι τη γουστάρεις και πρώτα κάνει σεξ στο μυαλό της. Ωραία, φίλε. Και μετά το κορμί της. Ωραίο. Ωπο, λέκτορας. Ναι, ρε Καρδάση. Σε αυτά είναι. Η γυναίκα πρέπει να την πηδήξει στο μυαλό με συγχωρείς πρώτα. Έχει, σε αυτά, Γιώργο, τον παραδέχομαι, έχει 3 νταν και 4 διδακτορικά. Σε αυτά. Και 3 γάμους. Και 3 γάμους. Είναι άμπαλος βέβαια, εντάξει, αλλά δεν πειράζει. Έλα, πάμε. Εντάξει, βέβαια με τη διαφορά ότι η γυναίκα σε επιλέγει. Και αυτό σωστό. Μέχρι να την καψουρέψει, φιλαράκι. Ναι. Εντάξει, μέχρι να πει ο σύστης. Τίποτα. Μόλις την κάνει σεξ, μετά σήκωσε από το κρεβάτι και πες την τζάμπα χώρο στο κρεβάτι πιάνει. Και φύγε. Έλα, πάμε. Ναι, αδερφέ. Αυτό μου θύμισε η Ντέγε. Ρίξτε και ένα πενιντάρικο να πάρει καινούργια εσόρμα. Μην το λες τέτοια. Μην λες τέτοια. Εντάξει. Μην το λες η Ντέγε και τον ερεθίζει. Έλα, πάμε. Ο Ντέγε, ρε φίλε, έχει πάθει να πούμε ρολίμωξη. 2 χρόνια για να κατουρίσει. Αφού δεν βάζει. Να φας τη γλώσσα σου κάτι. Με καθετήρα κατουρίσει. Έλα, θα σε κατουρίσει. Όχι, εντάξει, κοιτάξτε. Αυτέ τι στιγμέ που έχει κάνει ο Άρης θεωρώ ότι είναι καλέ. Δηλαδή θεωρώ ότι θα τα πάει καλύτερα από πέρσι. Σαν έτσι όπως φαίνονται. Βέβαια στο γήπεδο όλα θα φανούν. Στο γήπεδο, έτσι, στο μπράβο, γήπεδο. Έτσι, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει κρατήσει το κορμό. Πονάει εκεί πέρα στα χαφ. Θέλω να πάρει εκεί παίχτες γιατί είναι εκεί τραυματίες. Θα πάρει. Εντάξει. Δεν ξέρω. Για την ομάδα σου δεν μας είπες. Για την ομάδα μου, εγώ παιδιά εντάξει. Να σου πω την αλήθεια, παίρνω 4-5 χρόνια σε ρίδι αρκείας. Mm-hmm. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που δεν θα πάρω. Γιατί έχω απογοητευτεί αρκετά. Δεν υπάρχει δηλαδή διαφάνεια στη διοίκηση, πωλήσεις, εκεί με τον Γαύρο δεν έχουμε γίνει θηγατρική. Συλληπιτήρια και για τον Μαυρίκη ρε φίλε, τον Δημήτρη. Για τον Μαυρίκη αυτό παιδιά, δηλαδή, και απίστευτος παίκτης και πολύ, πολύ καλός και άνθρωπος. Φοβερός άνθρωπος, φοβερός χαρακτήρας. Και πολύ καλός άνθρωπος, δηλαδή ήταν. Τίποτα, οι καλοί φεύγουν τέλος. Ναι, η τελευταία ρε παιδάκι μου σημαία, πώς να το πω, ζωή. Εντάξει μαζί με τον Δέδε και βέβαια ο Δέδε πήγε στην ΑΕΚ. Αλλά
ήταν ο καλύτερος για μένα μη διεθνής. Μπορεί να μην τον έζησα. Εμείς τον προλάβαμε γι' αυτό. Εμείς τον προλάβαμε. Εγώ δεν τον προλάβα, αλλά ήταν σαν παίχτη να παίζει δηλαδή. Αλλά ήταν και πολύ καλός παίχτης και πολύ καλός άνθρωπος χαρακτήρας. Τώρα εντάξει, θεωρώ ότι φέτος θα γίνει κάπως καλύτερο πρωτάθλημα. Και λιγότερες ομάδες, έτσι. Οπότε... Εντάξει, εγώ να σας πω κάτι, είμαι πιο πολύ υπέρ της αναδιάρθρωσης. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Συμφωνώ. Με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί την οικονομική. Να αντέξει 16 ομάδες. Και τον πληθυσμό. Και τον πληθυσμό, και τον πληθυσμό, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή όταν πρέπει να είναι και αυτό να είναι νοικοκυριμένος. Συμφωνώ μαζί σου, Γιώργη. Δηλαδή να είναι αυτές αντέχουμε, αυτές πρέπει να έχουμε, ξέρω εγώ. Σωστός. Σωστότατος. Εντάξει, όπως και οι γύρω χώρες δεν έχουν 16 ομάδες. Δηλαδή να μοιραστεί και καλύτερα η πίτα. Τώρα εντάξει, τον Πανιόνιο θα δούμε. Εγώ προσωπικά δεν θα πάρω διαρκεία, εντάξει, θα πάρω σε κάποια μάτς. Εντάξει, δεν μπορώ να πηγαίνω και σε όλα γιατί δουλεύω και στο αεροδρόμιο, είναι και οι βάρδιες δηλαδή. Δύσκολα. Γιώργη, στο Facebook είμαστε φιλοί. Σου έχω κάνει ρε τρέγια, δεν με έχεις δεχτεί. Τώρα ο Ζάχος έχει Facebook. Σοβαρά μιλάς. Πώς δεν έχω ρε εσύ. Στείλε. Γιατί δεν κατάλαβα τι είσαι ρε φιλέ. Θα με δεις Γιώργος τέτοιο, Πανιόνιος για πολλούς. Ξαναστείλε. Εντάξει, γιατί νομίζω... 6 του μήνα θα είμαι στη Καβούζα, εκείνη ας μείνει. Ναι, μου το έχεις πει, απλά εγώ θα λείπω, θα έχω πάει ψηφίζω με τη Λίνη για εκλογές. Δεν θα χάσει και τίποτα, εντάξει, πιο καλά που θα λείπεις. Ναι, και θα πάρω αδειούλα. Έγινε Γιώργα ρε, να είσαι καλά. Καλά στο, θα το ακούσει μετά, θα κλείσει και θα σου πω. Έγινε Γιώργη, έχουμε άλλη μία γραμμή και έχουμε 5 λεπτάκια. Καλό βράδυ, παιδιά. Γεια σου, καλά. Γεια σου, Γιώργα ρε, να σε ακούμε, ωραίος. Έχω τώρα θα το ακούσει το Δημήτρη του Θεοδόρου που είναι δημοσιογράφος στην Αθήνα, ναι. Και είναι Πανιόνιος το παιδί, όταν θα, δεν ξέρω αν τον ξέρει πιθανώς θα τον ξέρει ο Γιώργος, όταν θα κατέβει εδώ Θεσσαλονίκη, τον έχω καλέσει και στο ραδιόφωνο εδώ πέρα να κάνουμε και καμιά εκπομπούλα, γιατί μου είπε θα έρθει το καλοκαίρι, φοβερό παιδί και πολύ, πολύ καλός δημοσιογράφος, είναι Πανιόνιος το παιδί. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο φίλο, Τάσο. Ναι. Καλησπέρα. Μην τηλεφωνείτε, παιδιά, υπόλοιπα. Άντε. Να αφήσουμε να κλείσουμε την εκπομπή, έλα, να κάνουμε μια καταγγελία πάλι. Έλα, Πορκίτο, κλείστον. Έλα λοιπόν, πρώτα απ' όλα, καλώς μετά τις 6 το απόγευμα, ναι. Κλείνει η τηλεφωνική γραμμή του ασκητή και βγαίνει στο Λίμπερο και παίρνει άνθρωπος εσάς και σας ζητάει τώρα τι, να το δώσετε ερωτικές συμβουλές. Συγγνώμη ρε φίλε. Άκου να δεις, να τη βγάλει λέει την κόμενα για ρετσίνε στην καντίνα. Δηλαδή, μπράβο, συγχαρητήρια ρε φίλε, μπράβο, μπράβο, έβγε. Μπράβο! Πες του τα! Πες του τα! Μπράβο! Άκου λίγο, θα είμαστε το Φρίτς. Άκου λίγο. Μπράβο! Με άσπρη κάρτα. Μπράβο! Μπορεί στην μπάρα να είσαι καλός, να μην παίζεσαι. Σε αυτά άστο δεν το έχεις. Δεν το έχω. Θα την πας σε κανένα εστιατόριο με άσπρα τραπεζομάτια και κυροπήγια. Γκουρμεδιά. Δυο μήνες θα κάνεις να κατακτήσεις ρε βλάχο έτσι. Μπράβο. Από τη γέφυρα της Θέρμης εκεί σαν τις γάτες. Όχι αγόρα, έχει κάτι ωραία κουτουκάκια βρε Παξιμάδη που να τα ξέρεις. Εκεί είδα, είδα μία γάτα με πατερίτσα είδα, να ξέρεις. Οπότε μην παίρνεις σάντουις από εκεί. Πλάκα εκεί στο φράγμα της Θέρμης άμα πας μια βόλτα ή κάτι ουζάκια ωραία. Μια χαρά είναι και το περιβάλλον κατάλληλο. Τα ξέρεις βλέπω. Στο φράγμα δεν έχω πάει να πω την αλήθεια. Είναι ωραίο, έχει τη λιμνούλα εκεί πέρα. Ξέρω, είναι ωραίο, είναι κατάλληλο, ωραία πλατανάκια, ωραίο δασάκι. Τα δασάκια τα ξέρεις καλά τρέγια βλέπω. Μες στη φύση να μου ξέρεις τι ωραία θα περάσεις. Και το σέιξ σου τώρα. Να προσέχεις μόνο τα αγκάθια έτσι λίγο. Ναι, όντως δεν χρειάζεται. Να κάνεις πολλές κινήσεις από εδώ. Εσείς οι κουτραδόροι πού πάτε, εκτός από το Πορκίτο πουθενά άλλο. Γιατί φήμες σας θέλουν και τους δυο σας εθεάθησαν λέει στο Πορκίτο. Που ήταν στην Κούτρα έτσι γνωστό το και μη εξαιρετικό. Και όταν βγήκατε λέει μόνο του Ζάχου η σκιά ζήγησε 50 κιλά. Ένα σου λέω είμαι 84 κιλά, ένα 85. Χωρίς σκιά. Χωρίς σκιά είμαι 84. Χωρίς σκιά. Με τη σκιά λίγο βαραίνω πολύ. Η ζώνη με μπούμεραγκ ή χωρίς. Έλα, πολλά είπε, κλείσω. Έλα, και κοίτα, Ζάχο, γιατί τώρα επισκέπτεσαι το Πορκίτο συχνά και επειδή είσαι Κεριανός, μη φοράς το που όταν βρέχει, να μην φοράς το πρωί κίτρινο διάβροχο, μη σε περάσει κανένα παιδάκι για σχολικό, κανέβει πάνω, να ξέρεις. Άντε, κλείσω. Δέκα πίσω. Πορκίτο, πέσε μόνο σου. Πέσε μόνο σου. Πέσε μόνο σου. Στην ασπρόμαυρη Γερμανία. Καλά, αυτό τι είναι αυτό το χούιρε, 10 παρά 3 λεπτά να πέσει. Ήπια. Επειδή είπε εναντίον σου. Όχι, μια χαρά τον είδα. Μια χαρά τον είδα. Μια χαρά τον είδα. Τι εννοεί ότι πίνει, ότι είναι πότε δηλαδή. Όχι, ρε. 18 εστιατόρια έχει αυτό, να ξέρει. Είχε. Είχε τώρα πόσα έχει. Τώρα δεν ξέρω πόσα έχει, δεν ξέρω τι κάνει, έχω χάσει την μπάλα. Καλά, 18 ώρε ή δύσκολο. 18 θα ήταν εκατομμυρίουχο ο άνθρωπο. Η Γερμανία ειδικά. Τι νομίζει ότι είναι. Εκατομμυρίουχο.
Ρουλάτο είναι. Ένα βήμα πίσω του Σαββίδη. Ναι. Τι, το νομίζω, τι μου φάνηκε έτσι ο άνθρωπος τώρα. Αυτός. Ναι, αγόρι μου, δεν ξέρω. Μας έφερε δωράκια τέτοια, δεν θυμάσαι. Τι δωράκια. Ένα τι? Μέτρο από τα λέτε 50 λεπτά. Σιγά το δώρο, ρε. Δεν τράπηκε, ρε. Σε πω εγώ τώρα, στην πάω τη φέρμη. Κάτω τη φέρμη, κάτσε. Πόσα χρόνια να το πληρώνει αυτό που είπε. Κατεψυγμένο παξιμάδι. Ρε φίλε, δεν έχει. Το μόνο που σε σκέφτηκε μετράει. Τι μετράει. Συγγνώμη, μετράει το δώρο ή σκέψη. Α σκεφτόταν στα duty free, στο αεροδρόμιο. Έχει κάτι ωραίε κολόνιε. Άκουτα. Χάθηκε και τη σκέψη. Άκουτα, συνοπαδέ. Θα σε ξεσκίσω για χρόνια για αυτό που είσαι για τη θέση. Ρομποτοποιημένη τη Μέρκελ. Λοιπόν, πορκίτο ψητοπολίου. Να ευχαριστήσουμε το πορκίτο. Με χατήρηση το πορκίτο. Με τι αυθεντικέ και παραδοσιακέ. Αντέρα, πιούμε καμιά ρετσίνα, παλαβιάρη. Θα έρθει, δεν είπε ο άνθρωπο, θα έρθει. Με τι αυθεντικέ και παραδοσιακέ. Άσα να πω, ρε. Με τι αυθεντικέ και παραδοσιακέ σου γεύσει το πορκίτο με ντόπια κρεατικά. Και κυροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Τώρα θυμήθηκα τι είπε ο άλλος χθες βράδυ. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για νοστές 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση Καραολί και Δημητρίου 52 και delivery 2310-520555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας από το κινητό σας, 10% έκπτωση. Όχι άσχημα, έτσι. Μάζδα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της. Να την ευχαριστήσουμε. Για άλλη μια βραδιά είναι βασικός υποστηρικτής εκπομπής Radio Marmita με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας η Μάζδα Μανατίδης και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο Τρέγια 2310-924-931. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν το πρατήριο Εγώ Καυσίμο και Δυναμούς Πετρελαίου Θέρμανσης του Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού κάθε μέρα, παιδιά. Όχι μια φορά την εβδομάδα, ούτε μια φορά το μήνα. Κάθε μέρα ενισχυμένο καύσιμο στο ρεζερουάρ σας στην τιμή του απλού. Πού γίνονται όλα αυτά? Μόνο δυτικά. Νεάπολη. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στο γεφυράκι των Μετεώρων. Πρατήριο Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Αλλάζεις και τα λάδια σου με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά στο όχημά σου και υπάρχουν τα πάντα, τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο καυσίμων Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Είπαμε Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-611-256. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Τέλος, κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν η φίλη μας η Πόπη με τα χρυσά χεράκια της που σας κάνει κουκλάκια στο κομμωτήριο ανανέωση μόνο με ένα μπλε ταλαράκι. Με ένα μπλε ταλαράκι πάτε εσείς, το παιδάκι σας, η σύζυγος, ο σύζυγος, ξαναλαμβάνει η ποπάρα, η κούκλα μας και σας κάνει κούκλους. Πραγματικά, με 5 ευρώ. Καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Κομμωτήριο ανανέωση Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, γεφυράκι Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού 2310-616-999 να ανανεωθείτε οικονομικά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης με την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τις 12. Και δεν παραλαμβάνουν χάος. Ναι, τι εννοείς? Είσαι καλός άνθρωπος. Παραλαμβάνω καλό ακροατή. Ναι, ωραία, εντάξει. Και μετά αυτό. Τι κεφάλας. Αυτό ο κόσμος το κρίνει. Λοιπόν, άσε. Έλα, πλάκα κάνω. Λοιπόν, και ουλίτη τα κάνεις και πλάκα. Το ξέρει ο κόσμος έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, και μετά στις 12 ποιος αναλαμβάνει, κύριε Τρέγια? Σούκλα δεν χάνεται. Σούκλα, έτσι. Λόγος αγόρας και η παρέα. Ναι, αλλά όλο λέμε θα κάνουμε μία. Πότε θα κάνουμε? Όταν γυρίσει από άδεια, μάλλον. Θα κάνουμε ένα βράδυ να κάτσουμε με τον κύριο Ζαγόρα, έτσι. Εντάξει, ταιριάζουν οι ώρες, φίλε. Ο Γιώργος έρχεται 10, εμείς τελειώνουμε 12, εμείς τελειώνουμε 10. Ναι. Ή πρέπει να μας δώσει ένα ρεπό και να έρθουμε 12. Σωστό, έτσι. Σωστό. Να κάνουμε και όσο τραβήξει, να μην δουλεύεις και την άλλη μέρα εσύ. Μπορείς και λέω Σεπτέμβριο παίρνω άδεια, να σου πω την αλήθεια. Θα έχουμε ρεπό την επόμενη για να γουστάρουμε εδώ και με τον Γιώργαρο του Ζαγόρα. Θα μας δεχτεί, λες, ο κύριος Ζαγόρας. Θα έχει, δεν χάνεται η εκπομπή, έτσι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνει, άμα θα κλείσουμε. με ποιο μέρος του σώματος θα βαράει παλαμάκια, άμα πάει. Λοιπόν, αύριο στις 8 η ώρα ξανά, πρώτο ο Θεός, η εκπομπή Radio Marmita εδώ στο Λίμπερο 107,4. Από μένα, το Ζάχο Ντρούλινγκ,
Τάσο Τρέγια και Βασίλη Καβαδία στην οικοληψία, να είτε ένα καλό βράδυ. Auf Wiedersehen.